Καλημέρα. Ήθελα, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλημερίσω, να ζητήσω συγγνώμη για τα 10 λεπτά του ακαδημαϊκού τέταρτου που σας φάγαμε σήμερα το πρωί. Και θέλω να σας καλωσορίσω όλους εκ μέρους του PMI Greece. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές οι οποίοι ήρθαν από μακριά και τον προφέσορ, τον καθηγητή Ρότινγκάτερ, αλλά και τον κύριο Τιμ Μπάνφιλντ που ήρθαν από μακριά. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα, a very warmly welcome to Mrs. Mikova from PIM Bulgaria. Thank you very much for being here. And of course our friend Akim Kaplan from TI Turkey. Thank you very much for make the long way from Istanbul to Athens. Να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε. Θα πω δύο κουβέντες θα πω. Η πρώτη κουβέντα που θα πω είναι ότι προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, αλλά οπωσδήποτε ελπίζω να είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό μπορεί να είναι και θα είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες δράσεις και τις επόμενες εκδηλώσεις του PMI Greece στον δρόμο. Τελειώνοντας και πριν φωνάξω τον Πάνο τον Χατζηπάνο στο βήμα για να ξεκινήσει τις ομιλίες, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους χάρη στους οποίους η σημερινή εκδήλωση έγινε πραγματικότητα. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι η EIDAP, είναι η Japonica Partners, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Unisystems, η Space Ελλάς, η CCC, κάτι έχω χάσει κάτω χαμηλά, δεν βλέπω, το Ελληνικό Θυματολόγιο και βεβαίως τον χορηγό επικοινωνίας, την Καθημερινή και τον όμιλο της Καθημερινής και την Εφημερίδα Καθημερινή και το Sky, όπου δυστυχώς, όπως ξέρετε, σήμερα πέσαμε σε μια ιδιαιτερότητα. Σήμερα είναι η απεργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μας απέκλεισαν από την ενημέρωση. Αυτό είναι, το καταγγέλουμε, πλάκα κάνω βεβαίως, αλλά αυτό θα είναι και η ευκολία των ομιλητών να μιλήσουν ελεύθερα, διότι θα ξέρουν ότι δεν καταγράφονται. Αυτό είναι το καλό μέρος της κουβέντας. Επίσης, πολλές μεγάλες ευχαριστίες στον Σημειών Τσομόκο και την εταιρεία του, χωρίς τον οποίο αυτή η εκδήλωση πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βοήθεια, αλλά και την Έλενα, τη Ράλη, την καινούρια υπεύθυνη του γραφείου. Και τελειώνοντας, θα φωνάξω στο βήμα τον Πάνο τον Χατζηπάνο, τον πρόεδρο του PMI Greece, για την ομιλία του. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Κάτσε να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα. Αυτό παίζει. Αυτό δεν παίζει. Πώς αν παίζει. Από εδώ. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας συνέδριο. Να είσαι καλά. Άρα θα μιλήσω λίγο περισσότερο. Γιατί δεν ξέρω. Το σημερινό συνέδριο είναι το ένατο κατά σειρά ετήσιο συνέδριο του PMI Greece. Όπως σας είπε και ο Άρης ο Συγκρός, το συνδιοργανώσαμε με τη Σημειών Τσομόκος ΑΕ. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και ευχαριστούμε τον κύριο Τσομόκο και τα στελέχη της εταιρείας του γι' αυτό. Προσδοκούμε αυτό να συνεχιστεί και σε επόμενες οργανωμένες από κοινού εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσω την εισαγωγική ομιλία
με δύο λόγια για την επιστημονική διοίκηση έργων σήμερα. Αναζητώντας τον τρόπο για να παραμείνουν μπροστά από άλλους στη σημερινή ανταγωνιστική και πολλές φορές χαοτική παγκόσμια οικονομία, οι οργανισμοί μαζικά πλέον, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, στρέφονται προς την επιστημονική διοίκηση των έργων τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν με συνέπεια αποτελέσματα και να πραγματοποιούν με επιτυχία αλλαγές. Μια πρόσφατη έκθεση του Economist Intelligence Unit έδειξε ότι πάνω από το 80% των ανωτάτων στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων παγκοσμίως θεωρούν το project management ως βασική ικανότητα των στελεχών του οργανισμού τους που τους βοήθησε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Επιπλέον, παραμένει η κύρια ικανότητα των στελεχών τους για να συνεχίζουν να λειτουργούν και να δημιουργούν επιχειρηματική αξία σήμερα υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης και ελάχιστης έφραστης παγκόσμιας ανάκαμψης. Επίσης, όπως καταγράφεται στις έρευνες, οι εταιρείες δηλώνουν ότι όσο η μεθοδολογία διοίκησης έργων που εφαρμόζουν οριμάζει, η επιχειρηματική αξία που προέρχεται από αυτή αυξάνει σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο, οι περισσότεροι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο δημιουργούν και επιμορφώνουν στελέχη σε πρότυπη μεθοδολογία project management και στελεχώνουν γραφεία διοίκησης έργων. Στη Βόρεια Αμερική και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 84% των οργανισμών, αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνει και το δημόσιο, έχουν δημιουργήσει γραφείο διοίκησης έργων. Αντίστοιχα ποσοστά ήταν 77% το 2006 και 47% το 2000. Τα ποσοστά των PMOs στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να είναι μικρότερα, αλλά ανεβαίνουν ταχύτερα. Ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού κινδύλου, έντονης πολυπλοκότητας και περίπλοκων προμηθευτικών αλυσίδων. Είναι προφανές ότι το να είσαι σε θέση να παραδώσεις τα έργα στην ώρα τους, εντός του προϋπολογισμού τους, στην απαιτούμενη ποιότητα, συχνά καθορίζει αν θα παραμείνεις στην αγορά. Η εμπειρία από την εκτεταμένη χρήση επιστημονικής διοίκησης έργων έχει αποδείξει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οργανισμών που τη χρησιμοποιούν πετυχαίνουν καλύτερο έλεγχο των αποτελεσμάτων τους, καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες τους και την κοινωνία, αλλά και καλύτερες ενδοεπιχειρησιακές επαγγελματικές σχέσεις. Στη διαφάνεια, την άφησα αρκετή ώρα, φαίνονται ο ορισμός, οι φάσεις, καθώς και οι γνωστικές περιοχές της επιστημονικής διοίκησης έργων κατά PMI. Σχετικά με το PMI Greece, ο φάκελος που έχει πάρει ο καθένας από εσάς, έχει δύο λόγια. Θα σας πω δύο λόγια και για το PMI. Το PMI είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός για τη διοίκηση έργων παγκοσμίως. Η έρευνα του PMI για την επιστήμη της διοίκησης έργων ξεπερνά σε κόστος τα 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών παρουσιάζονται σε τακτικές εκδόσεις του PMI. Μια πληροφορία από τις πρόσφατες έρευνες. Από το 2013 μέχρι το 2020 θα έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως 15.700.000 νέες θέσεις εργασίας σχετικές με τη διοίκηση έργων. Το PMI λειτουργεί για πάνω από 45 χρόνια και έχει να επιδείξει μια σημαντική παγκόσμια επιτυχία τόσο σε αύξηση μελών όσο και πιστοποιήσεων αλλά και στην προώθηση της επιστήμης του project management. Πλέον, πάρα πολλοί οργανισμοί προσπαθούν να εξελιχθούν από PMO σε PMO, δηλαδή από το να έχουν γραφείο διοίκησης έργων σε οργανισμούς διοίκησης έργων. Θα τώρα δούμε ένα βίντεο το οποίο ήρθε απευθείας από το PMI, το οποίο τα λέει καλύτερα από μένα. Είναι δύο λεπτά.
τελευταία έρευνα του PMI, μπαίνω στο θέμα του συνεδρίου. Η τελευταία έρευνα του PMI για το δημόσιο τομέα εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και αφορά τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχει τίτλο «Projects fit for purpose, delivering more with less in the public sector». Συγκεκριμένα αφορά τον δημόσιο τομέα της Μεγάλης Βρετανίας και συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα έργων της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφερειακής διακυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διοίκηση έργων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της Μεγάλης Βρετανίας. Στόχος της έρευνας. Πώς μπορούμε να παραδίδουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Και αυτό είναι σήμερα το πρόβλημα όλων των κυβερνήσεων του πλανήτη. Σε αυτό το κυρίαρχο πρόβλημα το PMI έχει επικεντρώσει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που πραγματοποιεί. Όπως αναφέρεται σε αυτό τον πρόσφατο οδηγό καλής πρακτικής του PMI από τον Tim Banfield, διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης Μεγάλων Έργων της Βρετανικής Κυβέρνησης, οι συντελεστές επιτυχίας προέκυψαν από την έρευνα είναι αυτή που έχει θέσει πρόσφατα και η Βρετανική Κυβέρνηση επιβάλλοντας σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους μεθοδολογία διοίκησης έργων σε όλα τα έργα του δημοσίου, με τίτλο της πρωτοβουλίας «Σωστά έργα, σωστή υλοποίηση». Ο Τιμ θα σας μιλήσει γι' αυτά αργότερα, μετά περίπου 2 ώρες, στο σημερινό συνέδριο. Πολιτική και διοίκηση έργων είναι 2 επιστημονικά πεδία τα οποία, αν και είναι πολύ διαφορετικά, είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένα. Κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει στη διοίκηση προγραμμάτων έργων χωρίς την κατανόηση της στρατηγικής και της εφαρμοζόμενης πολιτικής σε κάθε οργανισμό. Η επιστήμη της διοίκησης έργων πλέον ασχολείται και με αυτό που λέμε πολιτική και εντός και εκτός του οργανισμού. Παρόλο που το τεχνικό project management, η θεμελιώδης δηλαδή μεθοδολογία της επιστήμης μας, δεν περιλαμβάνει θέματα και δεξιότητες διαχείρισης πολιτικής στον οργανισμό, στην πράξη, οι project managers δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στον οργανισμό που ανήκουν. Πάρα πολλές από τις διεργασίες της διοίκησης έργων εξαρτώνται από την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά όχι μόνο το τεχνικό μέρος αυτών των διεργασιών, αλλά και το ανθρώπινο, δηλαδή την επικοινωνιακή και συμπεριφοριστική πλευρά της κάθε διεργασίας. Η πολιτική είναι μια ζωντανή, πανταχού παρούσα και συχνά μεταβαλλόμενη δράση. Έτσι, η κατανόηση και η αξιοποίησή της μπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση του έργου που έχουμε αναλάβει. Έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές μέσω παραδοσιακών τεχνικών διοίκησης, δηλαδή πρώτα οι διεργασίες και μετά ο ανθρώπινος παράγων, βρισκόμαστε μπροστά σε αποτυχία. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, η μεθοδολογία πέραν των ενδεδειγμένων διεργασιών σε κάθε γνωστική περιοχή δίνει σημαντική έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις διάφορες γνωστικές και συμπεριφορικές προκαταλήψεις που έχουν τα άτομα και οι ομάδες ατόμων στο έργο και στο περιβάλλον του. Πλέον περιλαμβάνονται στο γνωστικό μας αντικείμενο και η χρήση μεθόδων επιρροής, καθώς και η χρήση της πολιτικής με την έννοια της τέχνης του εφικτού, της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας σε νέα, αναδυόμενα, μη προβλέψιμα φαινόμενα και καταστάσεις. Τέτοιες τεχνικές αποτελούν σήμερα το αντικείμενο μεγάλου μέρους των σημερινών ερευνών πάνω στο Project Management. Ένα έργο πετυχαίνει όχι μόνο της τεχνικής κατάρτισης και του οργανωτικού δαιμονίου του project manager, αλλά πολύ συχνά και λόγω των ικανοτήτων ηγεσίας και προσαρμοστικότητάς του κατά την πλοήγηση ανάμεσα στις πολιτικές του οργανισμού, του περιβάλλοντος του έργου, των εμπλεκομένων μερών, της ομάδος του έργου και άλλων ανθρώπων. Τέλος, θα αναφερθώ στην πολιτική με κεφαλαίωπη σε σχέση με τα έργα και ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα που υλοποιούν οι χώρες. Και εδώ οι τρεις λέξεις έργα, ηγεσία και πολιτική έχουν μια εσωτερική λογική ακολουθία. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα από τα αποτελέσματα των ερευνών μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία αλλαγών και όπως όλοι γνωρίζουμε
Για να δημιουργηθεί η αλλαγή, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν έργα. Η πολιτική ηγεσία της κάθε χώρας έχει την ευθύνη να χαράζει και να εφαρμόζει πολιτική. Οι πολιτικές που εφαρμόζει η ηγεσία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής της κάθε κοινωνίας, όχι μόνο στις παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και στην επιτυχή υπέρβαση εσωτερικών εμποδίων, αντιμετωπίζοντας μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων αλλαγών, δηλαδή έργων, εσωτερικές παθογένειες, αντίρροπες δυνάμεις και ποικίλες μορφές συγκρούσεων. Σήμερα, τα μεγάλα έργα που γίνονται σε επίπεδο χώρας ή ομάδας χωρών είναι περισσότερα από ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Τα mega projects αυτά, που κοστίζουν από ένα δισεκατομμύρια δολάρια και πάνω, παίζουν ένα βασικό ρόλο στη δημιουργία αυτού που πολλοί βλέπουν ως νέα τάξη πραγμάτων, όπου οι άνθρωποι, τα αγαθά, η ενέργεια, η πληροφορία, το χρήμα κλπ. Μετακινούνται με πρωτοφανή ευκολία. Παράδειγμα, από το χώρο το δικό μου, των κατασκευών. Όλη η ανθρωπότητα δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες υποδομές μετακίνησης, αλλά και περισσότερες και μεγαλύτερες υποδομές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται προς τις πόλεις. Το 2012 ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που ο πληθυσμός των πόλεων ξεπερνά τους ανθρώπους που ζουν εκτός πόλεων. Όλο και περισσότερες πόλεις γίνονται mega cities και η πρόβλεψη του ΟΗΕ είναι το 2050 το 75% του πληθυσμού της γης, που τότε θα πλησιάζει τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, θα ζει σε πόλεις. Σκεφτείτε πού πηγαίνουν τα έργα. Όλο και περισσότερα και κυρίως μεγαλύτερα έργα υποδομών, και όχι μόνο, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται. Τα πιο πολλά από αυτά τα έργα έχουν κακές επιδόσεις αναφορικά με την οικονομία, το περιβάλλον και την υποστήριξη του κοινού. Υπερβάσεις κόστους και λιγότερα από τα αναμενόμενα έσοδα ή ωφέλη, αν θέτε γενικότερα, συχνά θέτουν τη βιωσιμότητα του έργου σε κίνδυνο και επαναπροσδιορίζουν έργα που αρχικά θεωρούνταν αποτελεσματικά οχήματα οικονομικής ανάπτυξης ως εμπόδια στην ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο, σημαντική έρευνα όσον αφορά τα μεγάλα έργα και την πολιτική διεξάγεται σε πολλές χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Το παράδοξο των μεγάλων έργων, των mega projects δηλαδή, είναι ότι οι πολιτικοί επιμένουν να τα προωθούν όλο και περισσότερο, ενώ η ιστορία έχει δείξει ότι αυτά τα έργα έχουν κακή απόδοση, με σημαντικές υπερβάσεις κόστους και ελλείμματα χρόνου και ποιότητας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο πρωταρχικός λόγος για αυτή την κακή απόδοση είναι ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία σχεδιασμού και απόφασης υλοποίησης έχουν κίνητρα να υποτιμούν τα κόστη, να υπερτιμούν τα έσοδα και να μην αξιολογούν σωστά ούτε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ούτε τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης. Το κεντρικό θέμα εδώ είναι η έλλειψη ανάληψης ευθυνών κατά τη στέλεια και της λήψης των αποφάσεων όσο και της αξιολόγησης. Από σειρά ερευνητών που πρωτοστατούν η Kahneman και η Φλούμπια, που θα προσπαθήσουμε να έχουμε ως ομιλητές σε επόμενο μας συνέδριο, έχει γίνει γνωστό ότι σε αυτές τις αποφάσεις και πράξεις κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι γνωστικές προκαταλήψεις μας, δηλαδή οι στρεβλώσεις στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Με πρωταγωνιστές το optimism bias που οδηγεί σε planning fallacy, δηλαδή την υπερεκτίμηση θετικών αποτελεσμάτων που οδηγεί σε πλάνη προγραμματισμού. Δεύτερο, πολύ σημαντική γνωστική προκατάληψη είναι το strategic misrepresentation, που γίνεται τρομακτική δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Ξόρις αυτή τη στιγμή γι' αυτό, που είναι η στρατηγική, συνειδητή, λανθασμένη πρόβλεψη για λόγους σκοπιμότητας. Θα δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι το φαινόμενο που μόλις αναφέρθηκα. Στις μέρες μας διεξάγεται παγκόσμια έντονος διάλογος για το χρέος των ΗΠΑ προς την Κίνα, που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Και πολλοί συζητούν πως αν δεν γίνει μεθοδευμένη, συμφωνημένη διαχείρισή του, αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.
Με αυτό το γεγονός ως πύχη, σκεφτείτε ότι δύο μόνον mega projects που υλοποιούνται σήμερα, το Joint Fighter Aircraft Program των Ηνωμένων Πολιτειών και το High Speed Rail Project της Κίνας, ξεπερνούν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν αυτά αποτύχουν, και οι πιθανότητες είναι μεγάλες, όπως θα δείτε παρακάτω, αυτό δεν επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία? Το σύνολο των mega projects που κατασκευάζονται παγκοσμίως σήμερα ξεπερνά τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια έχουν επιβεβαιώσει ότι 9 στα 10 mega projects αποτυγχάνουν σε σχέση με το χρόνο και κυρίως το κόστος. Ο μέσος όρος υπέρβασης κόστους, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες έρευνες, είναι της τάξης του 30%. Σήμερα αυτό σημαίνει πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια συνολικό πρόσθετο μη προβλεπόμενο κόστος που βέβαια καλείται να πληρώσει η κάθε κοινωνία. Σε προτάσεις και πρακτικές αντιμετώπισης μέσω project management για αυτό το φαινόμενο θα αναφερθεί ο καθηγητής κ. Βέρνερ Ρόθενγκάτερ, ο οποίος έχει μαζί με τους Φλούμπια και Μπριζέλιος γράψει το βιβλίο «Mega Projects and Risk, an Anatomy of Ambition», τον οποίο και προσκαλώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much, President Tsipras, for this introduction, also for referring to the books which have been published on the field of mega projects, of risk, and of wrong appraisal of big projects. Bernd Flüberg has been mentioned. He is, in my view, the leading researcher on the field. Unfortunately, he couldn't make it today. Therefore, I will play his role, but only partly, because he is very skeptical with respect to mega projects, while I have a different and more differentiated opinion, because I will show you there are also some good examples, some good practice examples on the field of planning and procurement of mega projects. Well, the book on mega projects and risk is now 12 years old, and I recommended to Ben that we should update it because there are only old stories in this book. But he told me this book is selling so well and you never should stop a product, okay, selling so well on the market. And it has been translated in several languages, although the story which the book tells is very simple. Well, I will present you a short international overview on mega projects today. I give you some indicators for success and failures. President Tsipras has already mentioned the main indicator, which is cost overruns, and this is always referred to by Ben Flüberg, but there are also further indicators. So the cost overrun is not the only symbol for success or for a failure of a project. And then I will give you a list of special cases. The Big Dig in Boston is well known. The Berlin Airport, meanwhile, is also very well known. Rail Baltica, not so much, but it is not yet constructed, but it might become a big failure. And the Hamburg Philharmonic Hall is another example for a big architecture, but also a big failure with respect to planning and risk management. I will conclude with telling something about management failures and political failures, because usually mega projects are promoted by policy, and therefore policy plays a big role with mega projects. So it's not only management failures to complain about. And finally, I will come to some conclusions. Very well-known mega projects are the Suez Canal, with a cost overrun of 1,900%. So 20 times, the cost was 20 times as much as calculated at the beginning. The Sydney Opera, at the cost overrun of 1,400%.
the Montreal Olympic Games of about 1300%, the Boston Big Dig between 300 and 400%, depending on the initial cost estimation, the high-speed rail link between Frankfurt and Cologne, okay, costed three times as much as calculated, and so there are many examples worldwide. And the Øresund link in Denmark between Copenhagen and Malmö only had a cost overrun of 26%, and you can say this was a big success for a mega project, okay? Only 26%. So what is the definition of mega projects? First of all, the construction cost, the large scale. President Tsitsipanos mentioned $1 billion as, say, a definition for a mega project. It depends on the countries. There are also smaller countries which start with mega projects defining with 100 million or so. So it's not a clear definition worldwide. But in literature, usually we start with a sum of $1 billion. Usually the planning phases are very long. In Germany, we have planning phases of more than 25 years. So this example mentioned of the high-speed link between Frankfurt and Cologne took 25 years only for planning and 10 years for construction. So 35 years altogether, okay, between the idea, the first plans, and the realization. So mega projects often are complex. So they don't include only a tunnel or a bridge or one building, but they are linked in a network of different activities. And their success depends also on the completion of other activities. To give you an example, the high-speed link between Paris and London became successful after the completion of the link between the coast and London. And this came 10 years later than the Channel Tunnel. So in the first 10 years, the Channel Tunnel was not an economic success. It had only problems with finance. Now it's becoming better. So this complexity is an intrinsic characteristic of many mega projects. Long life, a tunnel has a lifetime of 90 or 100 years, a bridge of 65 years, so usually mega projects have a lifetime of more than 50 years, and you cannot calculate all the benefits which such a project might generate for the next 50 years, for the next generations. So there's high uncertainty about the benefits, and often these benefits are contingent on exogenous factors which the manager, the project manager, or the project companies cannot control. Usually there's a high influence on the positive and on the negative side. There are political promoters who want to have the project, but there are also political opponents who are against, and therefore the mega project usually is, say, embedded in a conflict situation on the policy side. And the stakeholders are very heterogeneous. Some like it, some like it not. Here you see the example of the Messina Bridge. So the Messina Bridge was an old dream of Italian policymakers. So Berlusconi always, okay, took these plans when he came into power out of the litter bins and, say, revitalized these plans, and his successors then throw them to the litter bins again. So now the project has been stopped by the Monti government already. So it was an old dream to connect southern Italy, Calabria, to Sicily. And the figures which you could read were all manipulated, okay? We had to check the cost estimation of 6 billion euros for the Monti government, and it was hopeless. So we calculated at least the double of this sum, okay? Including all links, access links, egress links, and so what you need to make this project a success, so 10 to 12 billion. But the official figure was 6 billion, and Berlusconi tried also to get European money, although this is not an international project.
You see Ben Flubjak, my friend from Denmark, who is now working at Oxford University, and he characterized mega projects by four sublimes: technological sublime, economic, aesthetic, and political. Sometimes all four sublimes come together and make such projects unique. They are unique for the region. Some of these projects are unique for the whole country, even for big countries. Okay? Some of these projects are unique. For instance, the so-called Stuttgart 21 project cost about 10 billion euros. So it is unique for Germany, okay, in this combination. So these projects have some extraordinary. They have an image which makes them different from normal projects. And therefore, it says you cannot treat them by standard rules, politically not standard rules, and also not from the viewpoint of management. And this is one reason, but not the only reason, for Ben Flubjak's characterization of mega projects by the four O's. The four O's are over budget, over time, over and over again. But if you look behind these figures of cost overruns, then the question arises, which cost estimation should apply? Usually, you have a cost estimation at the start of the project when the idea is born. And in this case, the cost estimation is very low. Okay? If the cost estimation would be high, you would kill the project. Therefore, if you take the cost estimation of the first plan, of the first idea, you always result in a huge cost overrun compared with the final outcome. Then there's the time of political approval, when the parliament has to decide on the project. Then usually the cost estimation is already a little bit higher, but not much, because otherwise the approval of the parliament would not be possible. And then you have the cost estimation at the start of the project. And then it differs. If there's a private project manager, then you have a jump, a leapfrog of cost, okay? Or 40, 50% higher than the original cost calculation if you charge a private manager by a PPP project, for instance. If this is a public project with a public project management and a public project company, then usually nothing happens, but after 4, 5, 6 years, then you have the successive cost increase, and then the final result can be much higher compared with the private cost, with private project management. But if costs are going up, this is not always the failure of project management and of planning. It can also have different reasons. In many cases, it is due to political interventions. Even during construction, you may have serious political interventions in the project such that changes are necessary. And changes are always costly. Then there can be a change of legacy because of the long construction time. It can be 10, it can be 15 years. Legacy might change. In the case of the Channel Tunnel, for instance, the fire police regulations might change. Therefore, you have to adjust the project. And last but not least, it can be protest movements of the population or of stakeholder groups. In the case of Stuttgart 21, or in the case of Lyon-Turin, the high-speed link between Lyon and Turin, there are heavy protests of opponents to the project, which then cause delays, and delays also cost increases. The same holds for time overruns, which is usually mentioned as an indicator of the efficiency of project management. And my last point here on this list is the acceptance of a project by heterogeneous stakeholders. If this acceptance is achieved, this is already a big success. In my view, this is a big success if the main stakeholders are behind the project and are supporting it. And the main supporters should be public, the private business, and also private interest groups, in particular the environmental groups. Now,
let's come to some special cases. Okay. Some of them might be well known. This is an old example from the Boston area, which is always taken as an example that, say, these problems not only happen in Europe, but also in the US. So the Big Dig project in Boston is a project which combines two arterial roads, the Interstate 93 and the Interstate 90, underground in the central area of Boston. And the complexity is caused by the fact that the underground geological conditions are very difficult, in a very muddy area, so it's much easier to dig a tunnel in a mountainous area through rocks compared with a muddy area which is very wet, where the risk of water intrusion is very high. So you see this first reason of complexity of the project. The second reason is that it links the airport and Cambridge, as you see. So it has to be combined to existing tunnels or to existing bridges through the Charles River. And the third reason for complexity is that many pipes are already existing for the metro in Boston or for the water disposal or for a rail tunnel. So existing infrastructure underground is another case of complexity which makes a project very expensive. And in the first planning, these complexities have not been considered, and the result was an estimation of $2.7 billion. So this has increased until the opening in 2007 to 14.6. So here you see the figures. So the actual costs are $14.6 billion. And if you look after the reasons why this could happen, you see, of course, there are difficult geological conditions, different difficult technical conditions. But the main reason is the optimism bias, the appraisal bias at the beginning of the project, and many changes which had to be introduced during construction. That means weak planning at the beginning in the first phase of construction planning, and a weak project and change management, in particular a weak change management. And of course, if a project is managed by a public company, it was a Massachusetts Turnpike Association, then the private companies try to seek rents. That's quite natural, okay? They try to sign, say, fuzzy and weak contracts for the construction work such that they can then submit, say, additional claims, supplementary claims, okay, which is the real business for the construction firms nowadays. It's not the money which they get, which is tendered. It's the money which they can, say, squeeze out through supplementary claims. So one of the main reasons was that this public planning company had no financial responsibility, because the money came from the federal government, okay, and it was spent by the state government of Massachusetts. So a divergence of responsibility. Okay, the planner was not responsible for the financial result. So you could assume that other cities have learned from such examples. And in particular, the Germans are, say, the leading nations with respect to efficiency of their economy. Okay, so, say, many people believe that. But if you look at the Berlin-Schönefeld International Airport, you get another opinion about German efficiency. This is a project which looks rather simple. A simple reconstruction of an airport, okay? Dozens of airports
are constructed worldwide within a decade or so. So the construction work has foreseen that this northern runway would be closed and that the former southern runway becomes the northern runway and a new southern runway is constructed with terminal buildings in between the new northern and the new southern runway and a station of the railways. Very simple. But the German planners have succeeded in introducing really technological sublimes, uniqueness of technology into this simple construction project. And some of these sublimes are the fire safety system, okay, really new, okay, new efficient and electronic, electronically working safety system, and a new smoke exhaust system which works underground such that there is no chimney. Okay, that was the requirement to the architect. No, we don't want to have a chimney, okay, for aesthetical reasons. For aesthetical reasons, yeah, that's true. And so the architect tried to fulfill all these requirements with the result that nothing worked. Okay? Construction work had started in 2006. The airport should be opened in 2012, after 6 years, the normal duration for such a project. But it is still not opened. And it has been announced. When I prepared this slide, it was announced that the airport would open in 2017. Meanwhile, okay, this date has been shifted to 2018. So it will take about 12 years to build a simple airport in Germany. It's German planners, German construction industry, okay? So there's no foreign influence on it, which has caused these delays and this disaster. But the main disaster has happened when the opening date in 2012 could not be held. The chief architect, Gerkan Mark and Partners, maybe you know them, very, very famous German architects bureau, was dismissed. And he took with him all documents. So also the information got lost. The information, which cables had been installed, and which cable was in which pipe. Okay, this simply had been lost. So it took about 1 year and a half, okay, to prepare new documentations. And now they have the new documentations, and the result is that they start with the fire safety system and the smoke exhaust system from scratch. Because it's not possible to repair or to continue the work, which is not accomplished. So there are several thousands, there's a long list of weaknesses, which comprises more than 10,000 points. And the chief architect, Mr. Gerkan, has written the book on this disaster. And he has listed all change requirements from the political side, okay, which have caused major changes of the architecture and of the plans. Altogether, it was more than 300 after the start of construction, more than 300. One of the main failures of this project that there was no general manager and no private risk taking. So a public project company has been established and friends of the Lord Mayor of Berlin became the managing directors of this company. Okay, so it was a political networking. Okay, not, say, private decision making, which caused then the problems of weak control, because, say, the friends of the Lord Mayor, they manage the company, and the mayor controlled them. And clearly, there was no effective control. So many stories have been written about this project. The control was done by traffic lights,
okay, green, yellow, and red traffic lights. And for the first 5 years, everything was green. In the sixth year, okay, everything was yellow. And after 6 years, the project could not be opened, but there was no red light. There was not one red light, okay, for the different components of the construction work. Because everybody hoped, okay, that a miracle would occur, okay, and that it could work at the end. And everybody hoped, of course, for financial backing of the taxpayer at the end of the day. Now, a special case for a project which has not been realized, but it is on the way also to become a financial disaster. So we have investigated 12 projects for the European Parliament, because after these many stories about the failures with mega project, the European Parliament became nervous, okay, about the plans of the Commission to co-finance many projects of the trans-European networks. A new concept for trans-European networks has been published in 2011. Then it has been updated in 2013. And one of the projects of the trans-European networks is the Rail Baltica. That is a rail connection from Berlin through Warsaw, Bialystok on the Polish side, and then through Lithuania, Estonia, and Latvia to Helsinki, to Finland. Well, the railway system is already existing until Bialystok, that is between Warsaw and the Polish-Lithuanian border. From this point, a new link has to be built just to Tallinn, and the length is about 730 kilometers. And there is the plan to build a high-speed link from Tallinn to south of Kaunas to the Polish-Lithuanian border. While between the Polish-Lithuanian border and Berlin, there's a normal railway link which allows for a speed of 160. So the speed which is planned for this stretch is 240. But the population density is extremely low. It's extremely low. There's some, say, medium-sized cities like Riga, like Kaunas, or Tallinn in Helsinki. But the patronage which can be expected from these cities is rather low. And the distance is high, therefore it's an illusion, okay, to get many passengers, say, going from Tallinn to Warsaw by rail. They will take the plane. It is clear. And therefore, say, a first feasibility study came out with the result that, say, economic success is very doubtful. The benefit-cost ratio came out with 1.1. So if you include risk, okay, this is, tells you, well, sharp warning. But the result was not to redesign the project, but to change the consultant. And the new consultant came out with a benefit-cost ratio of 1.8. And they said, yes, we can make it. Even if there's a risk of 10% or 15%, okay, still fine. Okay, then to conclude this story, which is very nice to hear, is that the Baltic states then started negotiating with the European Commission for co-funding. And the maximum co-financing rate of the Commission is 85%. 85%. For cohesion countries. So also Greece in former times could get this high co-funding of the Commission. And so the Baltic states say, hi, 85% is fine. We will stick to this first plan to go to a very high speed. And we will include also a tunnel from Tallinn to Helsinki. It's only 50 kilometers.
And if the European Commission pays 85%, we can make it. Okay? And the last point to tell you is that, say, not only this alternative has been suggested for co-sponsoring for the Commission, so it is still a project, and therefore it cannot be co-financed directly. Only the planning work can be co-financed by 50%. And so the states came to the idea also to have their regional network co-financed by the Commission with 85% for upgrades. And you see here some of these upgrades. And everything is called Rail Baltica. Everything is called Rail Baltica. Okay? The upgrades for the wide gauge part, okay, here to the east of the countries, and the new link with the European standard gauge between Poland and Finland. So it is, I think, only a question of time when the countries will realize that this might not be a wise decision. And this time will come when the first reconstruction work, rehabilitation work, maintenance work has to be done, because a high-speed link is very expensive, okay, for the continuous maintenance. So this is Rail Baltic, but now I come to a very beautiful example. So it's not only a beautiful view, maybe you know it, if you have visited southern France, you might have also watched this example of a beautiful bridge architecture. The architecture is from Sir Norman Foster. And so if you look at it from other road, it looks like sailing boats. Okay? A really beautiful view. So this is the Millau Bridge, the Viaduc de Millau in southern France in the Massif Central. You see this hilly area. And here you see the River Tarn. And the bridge over the River Tarn is more than 250 meters high. Okay, so the highest pillar is 270 meters, so it was a real technical challenge. But it has been mastered. The project manager and the responsible firm for construction was Eiffage. Maybe you know Eiffage. So this firm has been established by Gustave Eiffel, okay, who was the architect and constructor of the Eiffel Tower in Paris, and Eiffage managed to finish this project with a cost overrun of only 10%, not more, 10%, within 3.5 years, on time. And it is financed by a concession, by a 30-year concession contract with the state. So it's a private finance model, PPP, where the state only takes some risk, okay? The risk of higher interest rates, for instance, and Eiffage refinances the credits by the income from motorway charges and from the charges from bridge tolling. And this means also positive examples exist. But I hope I can make you happy also with some figures on projects which look most beautiful, but they include a couple of financial and planning problems. What you see here is an old storehouse at Hamburg port, the port of Hamburg. Okay, the storehouse was used for tobacco in the last decades, but it's no longer necessary to use it for tobacco, and therefore the city of Hamburg decided to build the Hamburg, the Elbe Philharmonic Hall, on top of this old store building. A unique architecture. The architect is Herzog and Meuron. Maybe you know this architect bureau from Switzerland. They were also the architects of the Olympic Stadium in Beijing, the so-called bird's nest. Maybe you had a look at this really beautiful and courageous architecture. And they also are responsible for the Elbphilharmonic Hall. So the city of Hamburg
plan, had this idea, and they started in 2007 with construction, and they are still under work. The plant opening is in 2017. The first cost estimation was 77 million euros, and the last cost estimation, maybe it's not the final one, is 789, so they are on the way to beat Sydney with this opera house, which had a cost overrun of about 1,400%. So we have already about 1,000%. The construction company is Hochtief, and there are always conflicts with the city government of Hamburg because there were so many changes. They had started with the construction, and the plans were not finished. Okay, so that was so-called banana planning. Okay, you start with the banana and wait, okay, until it is mature. And so the project matured during construction. Okay, and that made it so expensive. So there were changes. Can you tell you about dozens of changes which had to be integrated in the project such that the statics of the project finally were no longer sufficient. So they had to reinforce the fundaments of this building. So huge expenses because of the changes which had been introduced by the policymakers. So to conclude, I give you some examples about, say, the comments of managing directors and policymakers on this fact that the projects for the public are becoming much more expensive than originally planned. I'm coming from Karlsruhe, that's a medium-sized city in southern Germany, and Karlsruhe plans to put its public transit system underground in the central part of the city. Okay? The first estimation was 495 million euros. That was at the beginning of the construction work. Now they have reached about 900 million. This is not the final estimation because the project still going on will be finalized in 2018 or 2019. So it might cost 1 billion euros. And the managing director of this public project company said, yes, that can happen because we are constructing a unique thing. It's unique, okay? You cannot compare it with other projects. And therefore, also the costs are unique. And the Lord Mayor told, more truth-telling with cost estimations would lead to rejection of many good projects. So they give a warning against truth-telling with respect to public projects. I said, if you tell the truth, okay, you will never succeed to get a project realized such that it can pass all the political barriers. And the local press agreed. And they said, in the last 12 years, also the prices of real estate have doubled. It has nothing to do. It has really nothing to do because it's underground work. It has nothing to do with real estate prices. Okay? That the tunnel works and become much more expensive than planned. So one can, say, generate massive doubts in the capability of public bodies to manage large projects. So that is a conclusion. Public institutions will not be able, okay, to manage these problems because they are exposed to the massive interest of different stakeholders. So to conclude, several management failures. It's not an exhaustive list. Only several. A too rough planning in the early phase of planning is often the reason. Okay? Political agreement is achieved with a too rough planning stage. Planning is not mature, usually, when the policymakers approve a project. Then the start of the project is often in an immature planning state because not all, okay. Not all components are in mature planning conditions. Then there's weak tendering, an inefficient change management, missing risk management, and inefficient controlling. So I think points which you all have already collected in your guidebook. But
I don't know whether your guidebook also includes the political failures. The establishment of politically governed project management is often a reason, okay? Because the project management is then part of the political network, not part of the management. Often there are appraisal biases supported by policy. Too low cost, too high benefits. The performance requirements are too fuzzy. Then the manifold interventions and changes which need requirements for the change of plans. And last but not least, an insufficient information and participation of the stakeholders. So in my view, a clear separation between the public responsibility here to the right side and the responsibility of private management should be introduced. So the general planner, the general manager, and the general controller should be private institutions, not public institutions. Of course, at the end of the day, controlled by the public, clear, but the public has not the management capacity, and therefore all management tasks should be allocated to the private side. The German Minister of Transport has established a government's commission for large-scale projects because Germany became afraid of the good reputation of its construction industry and of its planning consultants because of the big failures which happened in Germany with big projects. And one of the outcomes of this government commission is to improve the quality of the early stage of planning and to introduce a life cycle information instrument based on BIM, which is Building Information Modeling Systems. So that's the basic outcome. And what we learned from the Stuttgart 21 project after the many protests of the population against this project is that it is very important to include the stakeholders, the citizens of a city which plans such a big undertaking like the Stuttgart 21 project, to include them into the preparation of the plan through mediation processes and through arbitration processes and also through referendums at the end of the day. If really different opinions persist, then it only can be solved by a referendum, and that has been done in the Stuttgart case. And since that time, the planners and the constructors can continue with their work without major delays. So that's my message, and I thank you very much for your attention. Thank you so much. It was really very interesting. Please take your seat down. Νομίζω ότι παρόλο που although I pushed him to finish his very interested speech, I think we have to try to be on the time frame that we put it already. Θα παρακαλέσω τώρα να έρθει ο κύριος Παπαγιαννίδης στο πάνελ, ο οποίος θα συντονίζει το επόμενο πάνελ, θα καλέσει εκείνους τους καλεσμένους του. Οι ερωτήσεις των Professor Rothengarten θα γίνουν μαζί με τις ερωτήσεις στο πάνελ του κυρίου που θα συντονίσει ο κύριος Παπαγιαννίδης, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη ροή του προγράμματος και καλύτερη, και μια καλύτερη εικόνα των θεμάτων. Once again, thank you very much for your introduction. Κύριε Παπαγιαννίδη, το λόγο σας. Λοιπόν, με την ελπίδα ότι αυτό λειτουργεί, ναι. Καλημέρα σας. Θα παρακαλούσα στο πάνελ αυτό, το οποίο έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο Behavioral Management, το οποίο θα μπορούμε να τσακωθούμε σαν είναι συμπεριφορική ή behavioristική διαχείριση, να έρθει ήδη ο κύριος Τάσιος, ο κύριος Μπακούρης, η Έλληνα Επαναρίτη και ο κύριος Καβουνίδης. Και ενώ όσο θα έρχονται στο πάνελ, να πω ότι είμαι προσωπικά ευγνώμων, αλλά νομίζω ότι είμαστε και σαν χώρα Έλληνες ευγνώμονες. Ελάτε σιγά σιγά. Στον κύριο Rothengarten, ο οποίος μας προσγείωσε σε μία πραγματικότητα, ότι είμαστε άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή ήταν ελληνικότατα τα παραδείγματα,
ακόμη δεν καταφέραμε να φτάσουμε το διεθνές σύστημα που έκτισε τη διόρυγα του Σουέζ στο επί 16 ή 18 φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πόσο μια μικρή χώρα και περιθωριακή στα οργανωτικά ουσιαστικά κινείται στο mainstream. Επίσης, ένα προκαταρκτικό, επειδή υπόθηκε ότι σήμερα είναι η μέρα απεργίας των δημοσιογράφων, να διευκρινίσω συνεπώς ότι παρά όλα σε λέει το πρόγραμμα δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι και δικηγόρος, οπότε όταν βολεύει αυτό... λοιπόν, αν θα θέλατε, περάστε. Ο κύριος Τάσιος, ο κύριος Μπακούρης, κύριε Παναρίτη και ο κύριος Καβουνίδης. Είτε ως δημοσιογράφος είτε ως δικηγόρος δεν υποχρεούμαι να έχω καλά μαθηματικά, αλλά διαιρώντας τον διαθέσιμο χρόνο δια 4, θα έλεγα ότι κάπου θα ήταν χρήσιμο να κινηθούμε στα 10 έως 12 λεπτά ο καθεής, η καθεμία, για να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις και να φιλοξενήσουμε και τις ερωτήσεις Rottengatter. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το άθροισμα των παρεμβάσεων. Ούτως ή άλλως, άλλωστε, ο χρόνος έχει αυτή την περίεργη ιδιότητα να μην συμπιέζεται στο τέλος. Λοιπόν, ξαναλέω, εάν είναι να έχουμε ερωτήσεις και να είμαστε στις 1:15 διαθέσιμοι στην τεχνολογία για να ακούσουμε τον Καζαριάν, θα χρειαστεί σύμπτυξη. Εάν δεν έχουμε σύμπτυξη, θα αθροίσουμε τους χρόνους και θα βρούμε το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα, μετά από όλα αυτά τα διαδικαστικά, στο να παρακαλέσω πρώτος να παρέμβει ο Θεοδόσης Τάσιος, τον οποίο θυμάμαι από πολύ παλαιά να εγχέει σε όποιο θέμα αναπτύσσει, από τα πολύ δύσκολα της παιδείας μέχρι τα πάρα πολύ πιο ήπια της αρχαιοελληνικής τεχνολογίας, ένα πράγμα που θα ονόμαζα ήρεμη σοφία. Έχετε μέσα στο folder σας τις παρουσιάσεις όλων των εισηγητών. Κατόπιν αυτού θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να παρουσιάσω και πάντως στο ελληνικό κοινό τον Θεοδόση Τάσιο, ο κύριος Τάσιος. Ευχαριστώ πολύ. Το ήπιον μπορεί να είναι και νήπιον. Δεν είναι πάντα αναγκαίον. First of all, I feel a little bit awkward to, after such a magistral lecture on the, from Professor Rottengatter, in the main theme of this Congress, for the actual world, to talk about the ancient world, trying to find examples of leadership. But you have to bear with me. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα χρόνου, αντιλαμβάνομαι. Και εγώ ήρθα πάλι με τα 15 μου και με τα 20. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε μια λύση, κύριε Βακούρη. Και εγώ θα έλεγα να στριμωχτούμε. Δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε βελτιστοποίηση. Λοιπόν, ας κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθούμε σε επιθυμία του κυρίου Παπαγιαννίδου και θα δούμε τι θα μας βγει. Λοιπόν, εμένα δεν θα μου βγει και πολύ καλά. Παρηγορούμε πάντως για αυτήν την σχετικώς πληκτική, το λέω από την αρχή, παρόλο που η αμοιβή μου θα παραμείνει η ίδια, κύριε Χατζηπάνο, δεν παίζουμε σε αυτά τα θέματα, ότι όταν μιλά κανείς για ηγετική διαστηριότητα, διευθυντική προτιμώ, στον αρχαίο κόσμο. Βεβαίως τότε δεν είχε αναπτυχθεί η επιστήμη, η διανοητική εκείνη ακολουθία με την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε και να κάνετε μια διευθυντική των έργων. Αλλά υπήρχε ωστόσο, υπήρχαν τα έργα και λυπάμαι που δεν διαλέξαμε με τον κύριο Συγκρό να μιλήσω σήμερα για τα αρχαία τεχνικά έργα, αλλά προτιμήσαμε λιγάκι αυτό που ο κύριος Χατζηπάνος το τόνισε κάποια στιγμή, ότι δεν αρκεί μόνον μία, θα το πω με δικά μου λόγια, σόρευση διανοητικών τεχνικών και στρατηγημάτων, αλλά χρειάζεται και κάποιο είδους αυτού που μέχρι προχθές οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι σνομπάρανε, που λέγεται έμπνευση, που λέγεται ενθουσιασμός, που λέγεται
σύνολων πολιτισμικών αξιών ουσιαστικώς, που ωστόσο ενώ είναι ποιότητες μεταφράζονται σε ποσότητες και σε δολάρια. Αυτό δεν το ήξερε ούτε ο Μάρξ ούτε ο Χάγιεκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά το μαθαίνουμε. Ώστε εν ώψη του γεγονότος ότι μέσα στην έννοια του ρήματος «Υγέωμαι», για να πάω και στις περιπέτειες όχι μόνο των εννοιών αλλά και των λέξεων, κυρίες και κύριοι, οι λέξεις, καθώς περνάνε τα χρόνια, φορτίζονται με νοήματα μέσα από την ίδια την πράξη των αιώνων. Η δε ελληνική γλώσσα που τι να κάνουμε, θέλουνε, δεν θέλουνε, έχει μια ηλικία ας πούμε 3.000 ετών. Με ενοχλούνται μερικοί, αλλά δεν πειράζει, θα τις περάσει. Επίτηδες χρησιμοποιώ ένα ρουμελιώτικο ιδίωμα, το οποίο είναι ένα από τα ελληνικά ιδιώματα που έχουν και αυτά την ηλικία τους. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε να δούμε τι σημαίνει το ρήμα «Υγέωμαι» στα ελληνικά. Ενδέχεται να δείτε αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων αυτών εννοιών. Και όχι 3.000 χρόνια, αλλά 4.500 χρόνια, γιατί αρχίζω από το Ινδοευρωπαϊκό νόημα του ρήματος «Διαβλέπω». Αν είχαμε χρόνο, κατάλαβες τώρα, και εγώ θα βγάζα μαστόν και θα έλεγα να σας πω τι είναι τα παλιά σάγκα και τα αυτά στα κέλτικα και τα λοιπά, για να δεις τι σημαίνει αυτό το «Διαβλέπω». Τι έγινε, στο δρόμο αποκτούσε και νέο νόημα, αλλά δεν απέρριπτε το προηγούμενο. Γι' αυτό και διαβλέπω, στην αρχαία ελληνική τουλάχιστον, και έχω την γνώμη και προπορεύομαι και οδηγώ. Προσέξτε αυτό το υποδεικνύμι, σημαίνει γίνομαι πρότυπον. I'm showing myself as a model. Διευθύνω, καλά, αυτό το ξέρουμε λέει, το ξέρουμε αλλά δεν είναι το μόνο. Διοικώ. Προτάσω θα πει, δίδω οδηγίες ουσιαστικώς. Λοιπόν, με αυτό το σύνολο των δεδομένων, ο όρος μεταμορφώνεται με να γίνεται και καθρέφτης μακροχρόνιων κοινωνικών γεγονότων, που είναι και διδακτικά και γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας ενδιαφέρουν και εμάς. Τι έχω, διακρίνω γεγονότα, σχηματίζω και υποστηρίζω, διαβάζω τώρα έτοιμα πράγματα για να κερδίσουμε και χρόνο, υποστηρίζω γνώμη για πρόσωπα και φαινόμενα, δείχνω δρόμο στους άλλους κτλ. Ωραία. Στα αγγλικά βέβαια δεν έχει αυτή την πολυσημεία το leader. Γιατί δεν την έχει? Γιατί έχει μικρό χρονικό παράθυρο όπου χρησιμοποιείται ο όρος και δεν τα φορτώθηκε όλα τα άλλα. Στην πράξη όμως την ηγετική τα έχει και όλα τα άλλα και γι' αυτό νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να... ή κάτι άλλο το οποίο ήθελα να θέσω στην κρίση σας και την επίοικιά σας, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα πάρω μια συγκεκριμένη ομάδα και να έχω από πάνω έναν διευθυντή ο οποίος να τους λέει τι να κάνουνε. Θα πάρω την έννοια του ηγέτη με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Και επομένως θα αναζητήσετε στα αρχαία ελληνικά παραδείγματα που δεν θα προλάβω να τα πω όλα, ακόμα και το πού είναι η ομάδα που διοικούν και πού είναι οι εντολές που δίνει, αφού ούτε ομάδα βλέπουμε, ούτε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο δεν βλέπουμε. Ωστόσο, να κρατήσετε αυτήν την... Λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα μου, αυτό το B της ηλιάδος είναι λάθος, είναι γιώτα, μου ξέφυγε. Λοιπόν, ένα παράδειγμα οχλοκρατίας στην Ιλιάδα, όπου υπάρχουν 9 χρόνια που πολεμάνε στην Τρία να την εκυριέψουν, από την χάνουνε, όλοι πλέον αποκαρδιώνονται και έρχεται το κόλπο του αγαμένου να σκοίταξε το αλήθεια, θα τα παίξω τα πλήθη, τους λέει κοιτάξτε, πιθανώς οι θεοί να μην θέλουν να πάρουμε το ήλιον. Και απ' την άλλη μεριά όμως δεν είναι ντροπή μας και έτσι να φύγουμε εδώ σαν κότες και τα λοιπά ή γενναιότητες και να επιστρέψουμε. Και με την ελπίδα ότι τα στρατά θα ακούσουν το ντροπή μας και θα δυναμώσουν. Αν δε ή σαν που να το πει, χιλιάδες άνθρωποι είχαν σπεύσει στα πλοία. Και τότε παρεμβαίνει η πονήρω Οδύσσευς και εφαρμόζει, κυρίες και κύριοι, όλα τα τεχνάσματα του σημερινού ηγέτη, όλα. Όλα σας τα προτείνω. Πρώτα απ' όλα αρπάζει το σύμβολο της ηγεσίας. Το παίρνει το σκύπτρο με τον Αγαμέμνονα και παριστάνει τον βασιλέα. Ύστερα πάει στους υπαρχηγούς. Δεν αρχίζει να μπλέκει με τα μόμολα. Πιάνει κομμάτι-κομμάτι με την ελπίδα ότι έτσι θα διασπάσει το πράγμα. Του θυμίζει πρώτα απ' όλα και με συγχωρούν οι κυρίες ότι η αρετή παράγεται από το άρεν. Τι να κάνουμε. Δηλαδή από την γενναιότητα. Το ίδιο συμβαίνει και στα λατινικά. Virtu βγαίνει από το virility, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τότε η πρώτη αξία ήταν η άμυνα της πόλεως. Δεν είναι ανδροκρατικών κατά ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει. Ύστερα πάει στους στρατιώτες και τους λέει, άσε ρε μόμολο εσύ. Τις αποφάσεις πρέπει να τις πάρουν οι βασιλείς. Αρχίζει μια ιδεολογική ψευτό εντύπωση
και τελικώς κόλπο να δεις ο άτιμος γελιοποιεί ορισμένα πρόσωπα ητοπαθών. Τα γελιοποιεί με τον ίδιο τρόπο το οποίο διάφορα μουμουέ ελληνικά γελιοποιούν διάφορα πολιτικά ή ακαδημαϊκά πρόσωπα όπως το Βρετανικό κύριο Φορτσάκηλο Ουχάρεν. Το 51% του ελληνικού τύπου αυτή τη στιγμή γελιοποιεί το Βρετανικό Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν γελιοποιεί διαφόρους και καταφέρνει στο τέλος, μπαίνει και ο Αγαμένος και όλα πάνε καλά, τα ξέρετε. Λοιπόν, εν αντιθέσει με το τι έκανε ο Βρασίδας στην Αμφίπολη, you know Amphipolis, όπου πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηναίων, όπου εκεί σε ένα πιο μοντέρνο στράτευμα έρχεται και δεν τους αρχίζει τα κόλπα τα Οδύσσεο Αγαμεμνονικά, αλλά τους λέει όλη την αλήθεια. Με ποιο στρατήγημα θέλει να εφαρμόσει και για πρώτη φορά δεν φοβάται την προδοσία. Τώρα Σπαρτιάτες ήταν, υπάρχει προδότη Σπαρτιάτες, λέμε τώρα. Και εν συνεχεία κάνει επίκληση προς, όχι σε Ιωνούς και σε Σαχλαμάρες, κάνει επίκληση προς την διάθεση τη δικιά τους, την αγάπη για την ελευθερία, ρε παιδάκι μου, της πατρίδας. Δηλαδή σε αξίες πια έχουμε μια τεράστια μεταβολή και στην ψυχοσύνθεση του πλήθους, αλλά και στα αντίστοιχα ηγετικά τεχνάσματα. Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι κάτι την οποία την θέτω υπόψη σας μια φορά. Ο Ηρόδοτος και Ξενοφών. Τάση μας είπε ότι θα μιλάμε τώρα για τις ηγετικές ικανότητες Ελλήνων. Όχι, δεν είπα. Είπα στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα και ο Ξενοφών και ο Ηρόδοτος, κύριε Παγιαννίδη, θαυμάζουν τον Κύρο των Μεγάλων. Και η Αγία Γραφή, όπως ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη τον θαυμάζει. Εντάξει. Και είναι προς τιμήν τον ότι τον θαυμάζουν, παρά το γεγονός ότι τελικά έφαγε τις Ιωνικές πόλεις. Και λέει ο Ηρόδοτος, είναι τόσο σημαντικό, και ο Ξενοφών το λέει, είναι τόσο σημαντική αυτή η προσωπικότητα, ώστε ήθελα να μάθω πώς κατάφερε να διαμορφωθεί, τι παιδεία είχε, εξού και το Κύρου παιδεία. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει και μας να δούμε πώς οι δύο αυτοί οι Έλληνες αναφέρθηκαν και στην παιδική ηλικία του ανθρώπου αυτού και στις διοικητικές του ικανότητες, τι ψυχολογικά κόλπα έκανε. Να σας το πω, όταν ετοίμαζε την επανάσταση των Περσών κατά των Μίδων, πήρε τα στρατά του, τα επαναστατικά, και τους έβαλε επί μίαν ημέρα με απλά, πώς τα λέμε, δρεπάνια, να θερίζουν αγκάθια. Καταπληγώθηκαν, πολεμήσαν και, την άλλη μέρα τους πρόσφερε όλους μπάνιο, τους πρόσφερε κρεατάκι, κρασί και τους είπε, διαλέξτε πότε θέλετε να ζείτε, χτες ή σήμερα. Χτες ως σκλάβοι των Μίδων ή σήμερα μετά από τη γενναιότητά σας και τη νίκη που θα έχουμε. Έδειξε ένα φοβερό παράδειγμα, έργο, με κόλπα τα οποία νομίζω ότι, κύριε Χατζιπάνο, υπάρχουν και στα σύγχρονα βιβλία με τα διάφορα στρατηγήματα, σεβασμός για τις ζωές των στρατιωτών. Εγώ ως μηχανικός θαυμάζω το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές έκαμε ακόμα και μεγάλα τεχνικά έργα για να αποφύγει μια κατά μέτωπο μπουνταλάδικη καταστροφή των στρατιωτών, και οι στρατιώτες το ξέρανε. Δηλαδή όταν τον είδανε να κάνει ένα μεγάλο έργο που είναι «The Deviation of the River Around Babylon, Sir, made by Cyrus the Great. Before the battle, instead of just killing his soldiers, he decided a big project. And he deviated the river around Babylon and he conquered Babylon like this». Διάφορα πράγματα τέτοια με τα οποία νομίζω και η μετριοπάθειά του σε πολλά θέματα τα οποία τώρα δεν έχουμε χρόνο. Ωστόσο είχε και αυτό στα κουσούρια του. Είναι δυνατόν να μην τα έχει? Πρώτα απ' όλα ήταν αντιδημοκρατικός. Βέβαια. Όταν του είπαν είναι Λακεδαιμόνοι, λέει, ποιοι ρε, λέει, πόσοι είναι αυτοί? Και μαζεύονται, λέει, στην αγορά, λέει, και κουβεντιάζουν μεταξύ τους και αλληλοκαρπαζώνονται. Μα τώρα σοβαρολογούμε, λέει. Εντάξει, και επειδή ήταν αντιδημοκρατικός, δεν κατάλαβε, και αυτό είναι εις βάρος του, τη σημασία των Ιωνικών πόλεων. Και το άλλο το οποίο δεν κατάλαβε είναι ότι είχε τόσο μανία, λέει ο ίδιος ο Ηρόδοτος, παραδέχεται ότι είχε μεγάλη μανία με την τα εγκόμια. Δώσ' του πρέιζεν και πάρ' του την ψυχή. Αυτό, εντάξει, ο αναμάρτητος των λίθων βαλέτο, ακόμα και για τη φιλοσοφική μου θεωρία χρειάζεται μια επιβεβαίωση του είναι. Αλλά να μην το υπερκάνουμε, γιατί στο τέλος
μας βάζει από κάτω. Φοβούμαι ότι με τον Κλεισθένη, γιατί ήδη πέρασαν τα 10 λεπτά, με τον Κλεισθένη, γιατί τον διάλεξα ως ηγέτη. Μα ήταν ο ηγέτης ο Κλεισθένης. Τον Κλεισθένη δεν τον ξέρανε ούτε οι κότες μετά, αφού τέλειωσε η ιστορία του ποιου. Εκείνου ο οποίος ήταν ο θεμελιωτής, όχι ο ιδρυτής, ο θεμελιωτής της δημοκρατίας. Όμως ήταν ηγέτης. Και ήταν ηγέτης ακριβώς και διότι ξεχάστηκε μετά. Και νομίζω ότι εξορίστηκε κιόλας. Δηλαδή, δεν θέλουμε βασιλιάδες, δεν θέλουμε ήρωες. Αυτό είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Αυτό το τέρας. Και δεν βλέπω η κεντρικότερη οδός των Αθηνών να είναι Κλεισθένους. Μεταξύ μας, αυτό μην τα ακούσει ο Δήμαρχος. Ήταν και αριστοκράτης, αλλά ήταν παθιασμένος με αυτό. Και ήταν ηγέτης του λαού της Αττικής επί 10 χρόνια. Φαντάζεστε να πηγαίνει σε 150 δήμους. Με τι ακινήτο. Να πάει να κάνει προεκλογική, πώς το λένε, να πάει να τους πείσει να κάνουν. Τι μεταρρυθμίσεις λέμε εμείς περιμένουμε. Ποιες μεταρρυθμίσεις καλέ. Ξέρεις θα πει να σου λέει φρατρίες, τα αδερφοξαδέρφια. Όχι, θα σας βάλω μέσα και δυο μέτικους. Ξέρεις τι θα πει φιλή αυτοί λέει, που είμαστε τα αλκμεωνίδες. Τι λέει ρε λέει. Θα σου παίρνω, θα παίρνεις 5 από τον οροπό, 5 από την φλία και 5 από εδώ και θα φτιάνετε δια των τριτίων, κύριε Πογιαννίδη, θα φτιάνετε μια νέα τεχνητή φυλή. Τέρατα πράγματα, τα οποία είχαν σπουδαία πολιτική σκοπιμότητα, έτσι. Την έκανε και τους έπεισε να το κάνουν. Δεν το έκανε ούτε με δικτατορία, ούτε με στρατά. Τα έκανε γιατί τα θέλει ο λαός. Πώς κατάφερε και τα θέλανε. Και όχι μόνο τα θέλανε, αλλά μόλις τα αποκτήσαν και αποκτήσαν αυτή τη συνείδηση του πολίτη που συμμετέχει, έπαυσαν να φοβούνται ούτε τους Θηβαίους, ούτε τους Χαλκιδαίους, ούτε τους Σπαρτιάτες. Ενίκησαν διαδοχικώς όλο αυτό το πόπολο, το οποίο ήταν άχρηστο από πίσω από τους αριστοκράτες με τα άλογα, κατάφερε να νικήσει και τους τρεις αυτούς εχθρούς. Δηλαδή, έχουμε εδώ μεταρρυθμίσεις μεγάλες, έχουμε πολιτικές και ηγετικές καινοτομίες, έχουμε. Άρχοντες το βλέπω εδώ, σιγά καλέ, τους άρχοντες τους διατήρησε, αλλά τους έβγαζε με κλήρο. Δεν έκανε καταστροφή ούτε καν των ονομάτων των παλαιότερων. Τα αριστοκρατικά γένη παρέμειναν, μόνο που δεν ήταν αριστοκρατικά πια. Υπήρχε βασιλεύς, δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος δεν παθαίνει, πώς να σου πω, δεν παθαίνει μια μανία του ιδεώδους. Αλλά είχε όλη τη μετριοπάθεια εκείνη, ώστε με πονηρία, αν θέλετε, να καταφέρει στο τέλος να μπορεί να δημιουργήσει αυτό που μετά από 1500 χρόνια μόνο η Γαλλική Επανάσταση θα ονομάζει με εκείνα τα τρία πράγματα. Αυτός έκανε την ισονομία, την ισοκρατία και την ισιγορία. Και δεν τα έκανε αυτός, τα έκανε ένας λαός μέσα σε 10 χρόνια ή τα υπόλοιπα 50-60 που θα τρέχανε. Είχα και κανένα δυο άλλους τέτοιους περίεργους ηγέτες, αλλά ένας καλός ηγέτης πρέπει να ξέρει και ένα σιγά. Και εγώ τώρα που με βάλατε για 10 λεπτά ηγέτη που έκανα 15, λοιπόν ζητώ συγγνώμη, σταματώ, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, έτσι κάπου αντισθένεις κάπου εκεί. Κοινικός δε, από ό,τι θυμάμαι. Εγώ δηλώνω και από αυτή την πλευρά εντυπωσιασμένος για το πώς φέρνει κανείς την έννοια της ηγεσίας στην τεχνική υποτίθεται σημερινή συζήτηση και πόσο μπορεί να ανοίξει με πολλών γραμμάτων four-letter words, ας πούμε, μεταρρύθμιση, έτσι που τις έχουμε συνηθίσει και μπουχτίσει τον τελευταίο καιρό, διδάγματα του πώς είναι δυνατόν η ηγεσία να έρθει όχι μέσα από πυραμιδικά σχήματα επιβολής, αλλά και από κινητοποίηση του περισσότερου κόσμου. Βέβαια, τα χρόνια και χιλιετίες έχουν περάσει. Ζούμε σε μια ευδαίμονα χώρα, αν και σήμερα δεν είναι εμφανές. Αν βγείτε έξω, δεν έχει ήλιο. Έχει και ντρίζλ και κρυάκι. Οπότε μπορεί να αισθανθεί κανείς Ευρωπαίος, γι' αυτό ίσως κάνετε σήμερα το συνέδριο μέσα. Αλλά σε μια χώρα στην οποία υποτίθεται ότι έχουμε υπουργούς και προθυπουργό, δηλαδή ανθρώπους που υπόκεινται, όπως έλεγε κάποτε ο Γεωργίος Παπανδρέου, στο κοινό αίσθημα και το υπηρετούν, οι πρώτοι το υπηρετούν, ενώ παραδίπλα στην Τουρκία έχουν μπασμπακάν, δηλαδή έχουν εκείνον που είναι πρώτος στο κοπάδι,
είναι διάφορες μορφές με τις οποίες μπορεί να ηγείται κανείς και να έχει και διάφορα αποτελέσματα. Με αυτά τα ενδιάμεσα σχόλια, τα οποία έφαγαν και ένα λεπτό, θα περάσω τώρα τον λόγο στον Κώστα Μπακούρη, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, άρα πρέπει ίσως να μας εξηγήσει, να μας πείσει ότι η τήρηση κανόνων διαφάνειας κάνει καλό στην εφαρμογή ηγεσίας και οργάνωσης. Επίσης, έρχεται από ένα μεγάλο συγκρότημα βιομηχανικό που είναι Όμιλος Βιοχάλκο, αλλά έρχεται και από ένα κοντινό σχετικά παρελθόν, που ετόλμησε να βρεθεί κοντά στην προσπάθεια να προχωρήσει ένα από τα πιο μεγάλα και τα πιο συζητημένα έργα, αναφέρομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο κ. Μπακούρης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεπεράσω τη εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε, και μετά την εισαγωγή του αγαπητού μου καθηγητή θα σας προσγειώσω, νομίζω, σε μια διαφορετική άποψη της γενικά του management και της ηγεσίας στην λεγόμενη πιο τεχνοκρατική. Αλλά αυτό που μας είπε ο κύριος καθηγητής ήταν καταπληκτική εισαγωγή. Εν πάση περιπτώσει, όταν μου ζήτησε ο Άρης ο Συγκρός να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, είχα κάποιους συνδυασμούς, διότι η σκέψη πέρασε από το μυαλό μου ότι δεν είχα κάτι ουσιαστικό να προσθέσω σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο ακροτήριο. Εμπειρία βέβαια σε projects είχα στη μεγάλη επαγγελματική μου καριέρα. Θα ήθελα όμως να μείνω σε ένα από αυτά. Ένα γιγαντιαίο που είχε και αρχή και είχε και ένα συγκεκριμένο σκοπό και είχε και ένα συγκεκριμένο χρόνο περάτωσης που ούτε ο χρόνος ούτε ο στόχος μπορούσαν να αλλάξουν. Ένα project που το ξεκίνησα εγώ αλλά το τελείωσαν άλλοι. Κατέληξα λοιπόν στο συμπέρασμα πως θα ήταν πιο ενδιαφέρον να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου από τη σκοπιά του management ενός τέτοιου έργου. Όπως καταλαβαίνετε, το γιγάντιο αυτό project δεν ήταν άλλο από την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Για την Ελλάδα και όχι μόνο, το εγχείρημα της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν μια πρωτόγονη εμπειρία. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητά του και των προβλημάτων του ήταν τεράστια. Βέβαια, δεν θα αναφερθώ στις δυσκολίες, αλλά θα τις καλύψω πιο κάτω. Πέραν από το οργανωτικό, πέραν από το ανθρώπινο δυναμικό και όλες τις άλλες δυσκολίες, νομίζω ότι θα τις ξεπεράσω για να μην χάσω το χρόνο του κυρίου Άρη Συγκρού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να πω ότι τόσο στα προγράμματα της οργάνωσης που ήταν συγκεκριμένα και πάρα πολλά, όσο και στην οργανωτική δομή που έπρεπε να αλλάζει 2-3 φορές ανάλογα με την περίοδο προετοιμασίας των αγώνων ή το ανθρώπινο δυναμικό που έπρεπε συνεχώς ή τουλάχιστον κάθε χρόνο να διπλασιάζεται, να εκπαιδεύεται κατάλληλα και να εμφορείται από το σωστό πνεύμα για να αποδίδει στο απαιτούμενο βαθμό. Η συνεργασία με την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εμπλεκόμενους φορείς και την ίδια την κοινωνία, οι σχέσεις με την Ολυμπιακή οικογένεια, τα μέσα της ενημέρωσης, τους χορηγούς, όλα αυτά συνιστούσαν μια πολυδιάστατη πρόκληση. Η δουλειά μου βέβαια ήταν να το καταστήσω αυτό όχι απλώς δυνατό, αλλά και επιτυχημένο. Στην αρχή αυτής της προσπάθειας, με την αφεντηρία τον Ιανουάριο του 2098, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε γραφεία, ούτε υπάλληλοι, ούτε πόροι, ούτε νομικό πλαίσιο. Δεν υπήρχε ούτε εγχειρίδιο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που να καθόριζε τουλάχιστον τις προτεραιότητες. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε τυφλοσούτης που να σε καθοδηγήσει. Στο πρώτο εκείνο στάδιο, ενώ ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού δρομολογούσε την έγκριση του Ιδρυτικού Νόμου, εγώ ξεκίνησα με φρενήρις ρυθμούς έναν κύκλο ενημέρωσης. Διάβασμα, ταξίδια, συνεντεύξεις. Απορροφούσα σαν σφουγγάρι κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Συνάντησα, μίλησα με πολλά μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας. Μελέτησα εμπειρίες από προηγούμενες διεξαγωγές Ολυμπιακών Αγώνων και βέβαια η πιο σημαντική ήταν αυτή του Σίδνεϊ, η οποία ήταν ένας από τους βασικούς φορείς ενημέρωσης για μένα.
Μέσα σε λίγο διάστημα είχα απορροφήσει αρκετή πληροφόρηση έτσι ώστε να κατανοήσω τις συνολικές διαστάσεις του έργου, το γενικό προσδιορισμό των στόχων, των κατευθυντήριων γραμμών και να μπορέσω να θέσω άμεσες προτεραιότητες. Ταυτόχρονα βρήκαμε χώρο γραφείων, προσωρινική γραμματική υποστήριξη, το νομικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε και είχαμε το πρώτο διοικητικό μας συμβούλιο στην άνοιξη του 2098, αρκετούς μήνες μετά από την ημερομηνία ανάθεσης των αγώνων που ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1997. Έθεσα εξ αρχής υψηλούς στόχους, χωρίς αυταπάτες σε σχέση με το μέγεθος των δυσκολιών. Εκείνο που δεν μπορούσα βέβαια εκ των πραγμάτων να ξέρω ή να προβλέψω, τουλάχιστον στο βαθμό που υπέθετα ότι θα παίζανε ρόλο, ήταν οι ιδιόμορφες τριβές και αντιστάσεις αυτού που κοινώς αποκαλείται ελληνική πραγματικότητα. Δεν θα αναφέρω αυτές τις προκλήσεις γιατί θα χάσω χρόνο. Έχουν σχέση με την ευελιξία του ιδρυτικού νόμου, με την απουσία διακριτών σχέσεων μεταξύ Ολυμπιακής Επιτροπής και Διευπουργικής Επιτροπής, έχουν σχέση με τάση Διοικητικού Συμβουλίου να θέλει να κάνει εκτελεστικά αρμοδιότητες και να θέλει να μαγειρούν πολύ παραπάνω από έναν, διεκδίκηση ρόλων ομοσπονδιών που δεν τους ανήκαν, συνεχής επικριτική στάση των μαζικών μέσων ενημέρωσης γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία της οργανωτικής δουλειάς, ούτε τη λεγόμενη ορίμαση των έργων δεν ήταν όλα αυτά ορατά για αυτούς. Και βέβαια, για να μην αναφερθώ στη δυσλειτουργία του κράτους, η οποία εκδηλωνόταν σε διάφορες μορφές, σε δισκαμψία, έλλειψη επίγοντος, απουσία συνεργασίας, έλλειψη τεχνογνωσίας, κυρίως σε θέματα μακροχρόνιου σχεδιασμού και βεβαίως στις συνηθισμένες προσπάθειες για ρουσφέτια. Η απάντηση σε όλα αυτά, σε όλες τις προσκλήσεις, ήταν να προχωρήσω με γνώμονα τις βασικές λειτουργίες του management που υπηρέτησα όλη μου την επαγγελματική ζωή, αυτά που αποκαλώ τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ηγεσία, τον έλεγχο. Το πρώτο μέλημα, επομένως, ήταν ο σχεδιασμός. Ο επιτελικός σχεδιασμός, βέβαια, ήταν ήδη γνωστός. Ξέραμε τι θέλαμε να πετύχουμε. Αυτό που έλειπε ήταν ο τακτικός. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, όλων των κεφανέων, οι λεπτομέρειες, οι επιμέρους χρονοδιαγράμματα κτλ. Βέβαια, από την εμπειρία μου είχα ήδη αποκτήσει αρκετές γνώσεις, έτσι ώστε να καθορίσω τις άμεσες επίγουσες προτεραιότητες. Όμως, ο λεπτομερής σχεδιασμός απαιτούσε την ύπαρξη οργάνωσης, η οποία επετεύχθηκε όταν στήσαμε την Διεύθυνση Σχεδιασμού και η οποία βέβαια ολοκλήρωσε τότε το πλάνο το οποίο εμείς το ονομάζαμε κατευθυντήριο σχέδιο που είχε και την πληρότητα και έγινε σε χρόνο γρήγορο και αποτέλεσε τον μπούσουλα για την προετοιμασία των αγώνων όχι μόνο στη δική μου θητεία αλλά παρέμεινε ουσιαστικά το ίδιο εργαλείο μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων το 2004. Η Συντονιστική Επιτροπή, βέβαια, της Ολυμπιακής Επιτροπής μας έδωσε για αυτό το συγκεκριμένο σημαντικό εργαλείο του σχεδιασμού, μας έδωσε τα εύσημα. Στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, καθόρισα το πρώτο οργανόγραμμα. Σημειωτέων ότι οργανογράμματα ήταν δυνατόν να αλλάζουν είτε διότι η αύξηση του προσωπικού άλλαζε, είτε διότι προσθέταμε κάθε φορά κεφάλαια τα οποία έπρεπε να ετοιμαστούν. Βέβαια, με την τελευταία αλλαγή του οργανογράμματος να γίνεται κατά την περίοδο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην οργάνωση δώσαμε επίσης μεγάλη σημασία στην περιγραφή των θέσεων και καθορίσαμε με ευκρίνεια τους διακριτούς ρόλους κάθε θέσης. Θέλαμε από την αρχή να αποφύγουμε τυχόν επικαλύψεις που καταλήγουν σε προβλήματα κακής επικοινωνίας και αναποτελεσματικότητας. Η σωστή, επομένως, οργάνωση και οι ξεκάθαρες αρμοδιότητες ήταν και αυτό ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας. Έχοντας βέβαια ξεκαθαρίσει τις θέσεις και τα προσόντα που θέλαμε, προχωρήσαμε στην στελέχωση. Κατορθώσαμε να αποφύγουμε το ΑΣΕΠ, κάναμε όμως διαγωνισμούς και αναθέσαμε σε δύο εταιρείες στελέχωσης την έβριση των υποψηφίων. Τα κριτήρια μας ήταν συγκεκριμένα, πέραν βέβαια από την επιστημονική
η σχετική εμπειρία που θα έπρεπε να έχουν. Δηλαδή, απαιτούσαμε άτομα που να μπορούν να δουλεύουν κατά πίεση, να έχουν έφεση στη δράση, να έχουν την αίσθηση του επίγοντος, όχι βέβαια του πανικού, να είναι συνεργάσιμοι, να είναι επικοινωνιακοί, για κάποια στελέχη βεβαίως που ήταν σημαντικά, να έχουν εμπειρία project management και βέβαια όλοι να αγαπάνε αυτό το έργο. Αυτά τα προσόντα δεν τα βρίσκεις στα βιογραφικά. Έπρεπε να τα ανακαλύψουμε στους υποψηφίους, διότι η έγκαιρη προετοιμασία ήταν συνάρτηση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και αναρρίθμιμε τις συνεντεύξεις για την επιλογή των αρίστων. Όμως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το τεστ της επιτυχίας παραμένει στην ηγεσία. Στην ικανότητα δηλαδή του ηγέτη και των στελεχών να υλοποιήσουν το πλάνο. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε πέραν από την στοχοποίηση ήταν η συνεχής εκπαίδευση, η αμφίδρομη επικοινωνία, η παροχή κινήτρων, η επιβράβηση πρωτοβουλειών, κίνητρα που να είναι οικονομικά και μη, οι ad hoc συναντήσεις, τα συμβούλια, η παρακολούθηση και η άμεση αντιμετώπιση σημαντικών αποκλήσεων. Το γραφείο μου βέβαια ήταν πάντοτε προσβάσιμο σε όλους. Πέρα όμως από τα τεχνοκρατικά εργαλεία, που βέβαια ήταν απαραίτητα για να μπορούμε να παρακινήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στην ικανότητα και να το καταστήσουμε τέτοιο ώστε να μπορεί να πραγματώνει το έργο, η αποτελεσματική ηγεσία απαιτούσε και αυτό που τώρα λέμε όλοι η συναισθηματική νοημοσύνη. Η κατανόηση, η ενθάρρυνση, η επιβράβευση, η συνεχής εκπαίδευση και η στήριξη. Δουλεύαμε σαν μια μεγάλη, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα. Την ομάδα αυτή βέβαια δεν την αποτελούσαν μόνο τα διευθυντικά στελέχη, αλλά όλο το προσωπικό, ώστε όλη η εταιρεία να έχει την ίδια αντίληψη και να διέπεται από τις ίδιες αρχές διοίκησης. Τέλος, η λειτουργία του ελέγχου ήταν εξίσου σημαντική με έμφαση στο προληπτικό έλεγχο. Πώς θα προλάβουμε διαφαινόμενες αποκλήσεις από την υποελοποίηση των προγραμμάτων και πώς θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθουμε στους στόχους. Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός ήταν ο χρόνος, απόλυτα ανελαστικός. Είχαμε στήσει δείκτες που μας θύμιζαν συνεχώς τις ημέρες που απέμεναν για την ολοκλήρωση του έργου. Επομένως, η έγκαιρη διάγνωση καθυστερήσεων και η άμεση επέμβαση ήταν προϋπόθεση επιτυχίας. Είχαμε στήσει σύγχρονα εργαλεία, όπως αυτά που είμαι σίγουρος έχετε στο project management, παρακολούθησης και αναφορών όσον αφορά την πρόοδο και το κάναμε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στόχος μου ήταν τότε να δημιουργήσω ένα πρότυπο αποτελεσματικής διοίκησης, χρηστής διαχείρισης και αποδοτικής συνεργασίας, το οποίο να αποτελούσε μέρος της κληρονομιάς που θα έμενε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν αποχώρησα, είχαμε δημιουργήσει ένα οργανισμό τέτοιας υψηλής απόδοσης και ομαδικού πνεύματος, μια μονταρισμένη ανθρώπινη μηχανή, θα έλεγα, που είχε κερδίσει και την αμέριστη εκτίμηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και εδώ θα θέλω να τονίσω πως η πιο απτή δικαίωση των επιλογών ήταν ότι τα βασικά διευθυντικά στελέχη της περίοδου εκείνης παρέμειναν στην Οργανωτική Επιτροπή και μαζί με τη νέα διοίκηση ήταν και αυτοί οι πρωτεργάτες της λαμπρής επιτυχίας των αγώνων. Δεν θα ήθελα να περιγράψω τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επενδύσει λίγα ευρώ και να διαβάσει το βιβλίο μου. Ο στόχος της ομιλίας μου δεν ήταν άλλωστε αυτός, αλλά να μοιραστώ μαζί σας τα εργαλεία του management που χρησιμοποίησα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Σαν παλιότερος, θα ολοκληρώσω αφήνοντας μερικές σκέψεις που θα φανούν χρήσιμες τουλάχιστον όπως εγώ τις έχω βιώσει. Βέβαια, σε οποιοδήποτε project είμαι σίγουρος ότι ο στόχος παραμένει σε όλους το ίδιο και αυτός είναι η επίτευξη του εξαιρετικού. Πρώτον, βέβαια, είναι η συνεχής παρακολούθηση, η επανεκτίμηση ενεργειών όπου απαιτείται, η έμφαση στη δράση, στην αμεσότητα. Δεύτερον, είναι η ανάληψη του ρίσκου. Λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα δεδομένα, θετικά και αρνητικά,
στο τέλος αποφασίζεις. Δοκιμάζεις και κάποιες φορές αποτυγχάνεις. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποτυγχάνεις να δοκιμάζεις. Τρίτον, διατήρηση συνεχούς θετικής ενέργειας. Ποτέ δεν αποκάμνουμε, ποτέ δεν τα παρατάμε. Τέταρτον, ηγούμεθα αποτελεσματικά, που σημαίνει έμφαση στη σωστή πρόληψη στελεχών. Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν κακές απολύσεις, υπάρχουν κακές προσλήψεις. Μέριμνα για συνεχή ανάπτυξη επομένως του ανθρώπινου δυναμικού. Ανάθεση εργασιών και καθηκόντων εκχωρώντας εξουσία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και πάντα να θυμάστε, επειδή έχουμε και ξένους, ότι leaders are only as good as those they lead. Ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστήσω τον Κώστα Πεκούρη πολλαπλά και για το να μην αποτυγχάνει κανείς να δοκιμάζει, το οποίο είναι αρκετά σπάνιο υπό τους ελληνικούς μας ουρανούς, και για την λαμπρή συνεργασία στην τήρηση του πιεστικού χρόνου. Και αν υπήρχε στο τέλος ώρα μεγάλης κουβέντας, μεγάλης συζήτησης, θα του απίφθινα το ερώτημα, το οποίο θα απίφθινα και στον κύριο Ρότενγκάτερ, πώς τα πολύπλοκα, κυρίως δε τα αμφιλεγόμενα έργα, όπως απεδείχθη ότι είναι οι αγώνες οι Ολυμπιακοί και το ξέραμε, κανείς μπορεί να τα επεξηγεί. Και θα την έθετα την ερώτηση, θα την θέσω την ερώτηση αυτή από την πλευρά των απόντων media, γιατί στην ουσία η κοινή γνώμη δεν προσλαμβάνει κανένα γεγονός μεγάλο, παρά μόνο με δύο τρόπους. Με την απεύθυνση του πολιτικού λόγου, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι συσκοτιστικός, και μέσω των media. Αλλά η δουλειά μου είναι να δίνω τον λόγο, τον οποίο ευθύς αμέσως δίνω στην Έλενα Παναρίτη, την οποία σε μια εποχή πολύ ενδιαφέρουσα, αν και πάρα πολύ hectic, πολύ αγχώδη, είδαμε στην Ελλάδα, όσοι προλάβαμε, να προσπαθεί να εξηγήσει πώς η γκρίζα οικονομία ή πώς το ανεπίσημο, το άτυπο, θα μπορούσε να εντάσσεται στην επίσημη, στο οργανωμένο. Περιμένω να δω τη δική της συνεισφορά στην σημερινή ημέρα, κυρία Παναρίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much for having me here today. Θα μιλήσω στα ελληνικά, αν και θα πω δύο-τρεις λέξεις στα αγγλικά στην αρχή. It's a pleasure to be with you all here today. It's really exciting to listen to your talk this morning. It made me realize that we're all in a very bad incentive space, where it's not really Greece's or Italy's or anybody individual country's fault to take a specific position, but it's the European Union's decision to make. Whether they are going to be always subsidizing 85% of projects that have negative cost-benefit analysis. Με αυτά τα λόγια, εγώ θα σας μιλήσω σήμερα λίγο, θα σας ταξιδέψω κάπου αλλού. Θα προσπαθήσω να κρατήσω την θετική ενέργεια που προϋπήρξε και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Εύχομαι μην τη χάσετε. Και θα σας ταξιδέψω στα δικά μου τα λιμέρια. Είμαι οικονομολόγος, είμαι θεσμικός οικονομολόγος, μελετώ συμπεριφορές. Αυτό που λέμε και behavior economics. Μελετώ τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα σε μια κοινωνία και ποια είναι τα κίνητρα τα οποία πρέπει να οι πολιτικοί να αλλάζουν ή να μην αλλάζουν, ούτως ώστε αυτές οι συμπεριφορές να τείνουν να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο ποθητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένας παραδοσιακός οικονομολόγος, τους ξέρουμε όλους πάρα πολύ καλά τώρα αυτοί με την Τρόικα, λένε «Το έλλειμμά σας είναι πάρα πολύ μεγάλο, πρέπει να το μειώσετε 3%. Ο πληθωρισμός σας είναι πολύ υψηλός, πρέπει να το μειώσετε 10%. Η ανεργία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι είναι αυτό το πράγμα? 15%, 20%, 40%, μειώζονται στο 5%. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Αυτό το πώς είναι αυτό που κάνουμε εμείς, θεσμικοί οικονομολόγοι, που ξεκίνησε ως ακαδημαϊκή και εμπειρική σχολή στα μέσα της δεκαετίας του 90 και την πρωτοστάτησα εγώ κάποια στιγμή στην Αμερική με την Παγκόσμια Τράπεζα, από την οποία έφυγα μετά και συνεχίζει η δουλειά από μόνη της. Χωρίς δηλαδή μόνο την Παγκόσμια Τράπεζα. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι παραδοσιακά οι οικονομολόγοι λέμε ότι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία
έρχεται και με μεγάλα και με μικρά έργα, κυρίως με επενδύσεις οι οποίες έρχονται από το εσωτερικό μιας χώρας, αλλά και από το εξωτερικό μέσα σε μια χώρα, έρχονται μόνο με μακροοικονομικά σωστά κριτήρια, αυτά που λέμε fundamentals, δηλαδή αν έχετε καλό πληθωρισμό, αν τα νούμερά σας είναι σωστά, αν είναι το budget balance, δηλαδή ο προϋπολογισμός σας σωστός κλπ. Αυτομάτως θα έχετε και ένα σωστό επενδυτικό περιβάλλον. Αν δεν είναι, γιατί δηλαδή δεν πηγαίνουν τόσες μεγάλες επενδύσεις στη Βουλγαρία με 10% και σωστά fundamentals και πηγαίνουν πιο πολλές στη Γερμανία, που είναι αρκετά δυσκολότερο από ό,τι είναι εκεί. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ασφάλεια. Γιατί υπάρχει ασφάλεια και υπάρχει προβλεψιμότητα. Υπάρχει αυτό που λέμε εμείς, οι οικονομολόγοι, ένα οικοσύστημα οικονομικό, το οποίο επιτρέπει να έρθουν και να ελκύει σωστούς επενδυτές. Άρα λοιπόν, αυτό που τελικά καταλήξαμε πολλοί από εμάς και έγινε πλέον γνωστό, όχι βέβαια σε όλους, γιατί όπως βλέπετε εδώ η Τρόικα συνεχίζει να λέει άλλα, είναι ότι δεν μπορεί να έχεις πραγματικά οικονομική ανάπτυξη εάν δεν έχεις σωστές δομές και θεσμούς. Γιατί οι σωστές δομές και οι σωστοί θεσμοί επιτρέπουν και προωθούν, όπως είπα πριν, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Προωθούν την εμπιστοσύνη, σημειώστε το αυτό, το trust, την εμπιστοσύνη, στο σύστημα το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα το οποίο τρέχει με νόμους και με το δημόσιο από πίσω, άρα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο δημόσιο και εμπιστοσύνη στους νόμους, και προάγει ένα θέμα ασφάλειας, ένα καθημερινά ξυπνάς και δεν φοβάσαι ότι τι θα σου βγει πάλι σήμερα, κάποια αγκύκλιο έχει βγει, θα ρωτήσω το φοροτεχνικό μου τι πρέπει να κάνω με το καινούριο φορολογικό νόμο κλπ. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βγαίνουν 3 την ημέρα φορολογικές νομοθεσίες. Νομοθεσίες ή εγκύκλοι. 3 την ημέρα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε λίγο χειρότεροι από τη Γαλλία. Στη Γαλλία έχουν αλλάξει το φορολογικό του σύστημα 8 φορές τα 2 τελευταία χρόνια. Οπότε λοιπόν δεν είναι, είμαστε λίγο χειρότεροι, αν θέλετε, στην κλίμακα, αλλά είμαστε κάπου εκεί όλοι. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει 4 σημαντικά σημεία. Διαφάνεια, να υπάρχει απλούστευση, να είναι δηλαδή πολύ απλό και να μην είναι δύσκολο, δίσκαμπτο οι δομές και οι θεσμοί, να είναι προβλέψιμοι και κυρίως να ασφαλίζουν αυτό που λέμε εμείς property rights, δηλαδή τα δικαιώματα, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά. Υπάρχουν χώρες λοιπόν, και θα σας μιλήσω λίγο για τις εμπειρίες μου σε διάφορες χώρες στις οποίες δουλεύω, οι οποίες έχουν δυστυχώς κακές δομές και γι' αυτό με θέλουν εμένα. Αν είχαν καλές δομές δεν θα με θέλανε, δεν θα με χρειαζόντουσαν. Έχουν λοιπόν, δουλεύω σε αυτές τις χώρες οι οποίες χωρίζονται σε 3, αν θέλετε. Ξεκινάμε με το ότι έχουν κακές δομές, είναι τυλιγμένοι σε έναν φαύλο κύκλο συνεχής ανεπάρκειας, που εγώ την ονομάζω βιώσιμης ανεπάρκειας. Είναι ένας οξύμορος όρος. Ο βιώσιμος είναι συνήθως θετικό. Το παίρνω λοιπόν βιώσιμης ανεπάρκειας. Γιατί δεν είναι δυνατόν από το 45, από το 50, ας πούμε, η Λατινική Αμερική μέχρι το 92 να πηγαίνει λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι βιώσιμο αυτό το λάθος. Υπάρχουν λοιπόν οι χώρες οι οποίες κατάφεραν να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο και κατάφεραν να πάνε τώρα πλέον σε ένα οικοσύστημα το οποίο τους προωθεί την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ελκύουν τους καλούς επενδυτές, ελκύουν την τελευταία καινοτομική τεχνολογία και γίνονται πλέον μέσα στις πρώτες 10-20 χώρες στον κόσμο. Αυτές είναι η Χιλή, η Νέα Ζηλανδία, το Περού και η Αυστραλία, ως παράδειγμα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες ενώ προσπαθούν δεν τα καταφέρνουν. Δεν τα καταφέρνουν οι άλλοι μας. Μεξικό, Βραζιλία, άμα πάρετε την Λατινική Αμερική και τη χωρίσετε στη μέση, συνήθως το κομμάτι του Pacific, του Ειρηνικού είναι λίγο καλύτερο, το κομμάτι του Ατλαντικού όχι τόσο. Και υπάρχουν βέβαια και οι χώρες οι οποίες έχουν γίνει committed να μην προσπαθήσουν να αλλάξουν τις δομές τους, γιατί είναι πάρα πολύ καλές. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλές, είναι καταπληκτικές. Βενεζουέλα, Αργεντινή. Αργεντινή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τη δεκαετία του 90.
Και αυτό που ήθελα να σας μιλήσω λίγο είναι ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα normative, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να γίνει? Ποια είναι, ρε παιδί μου, τις ελεμεντές, τι θέλεις για να φτιάξεις αυτή τη σωστή δομή, ούτως ώστε να υπάρχει μια επιτυχής θεσμική μεταρρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση με βιώσιμα αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι περίπου 5 αυτά τα σημεία. Το πρώτο είναι μια υπερβολικά δυνατή ηγεσία, η οποία όμως έχει την ανιδιοτέλεια σαν κοινό παρονομαστή της. Μια ηγεσία, ένας ηγέτης, ο οποίος λέει αυτό θα κάνω, το λέει και το κάνει, ξέρει ακριβώς, τον πιστεύουμε όλοι, δηλαδή ότι θέλει να το κάνει αυτό, αλλά δεν έχει ιδιοτέλεια. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα. Laser beam όραμα. Δηλαδή πάμε εκεί. Το παράδειγμα που δίνω συνέχεια στους μαθητές μου είναι όταν μπαίνετε μέσα σε ένα αεροπλάνο για να πάτε, παίρνετε ένα εισιτήριο, το αγοράζετε, εντάξει, και πάτε λοιπόν με το εισιτήριο σε ένα αεροπλάνο. Δεν μπαίνετε σε περίπου destination, δεν πάτε περίπου κάπου, πάτε. Βερολίνο, Los Angeles, Παρίσι, ξέρω εγώ, Λονδίνο. Δεν ανεβαίνετε πάνω στο αεροδρόμιο και ξαφνικά λέει ο πιλότος, ξέρετε, όπου μας πάει τα καύσιμα. Εγώ είμαι καλός ηγέτης, ξέρω που πηγαίνω, αλλά μέχρι εκεί που θα μας πάνε ή βλέποντας κάτω, ξέρω εγώ, μ' αρέσει εδώ και η Ρώμη, δεν είναι άσχημη να καθίσουμε λίγο? Πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο απτά, γιατί σε τελικά όταν ξέρετε τα λέμε όσο θεωρητικά, ένας καλός ηγέτης με ένα σωστό όραμα, όλοι τα λέμε, ναι, μια χαρά είναι. Τα γράφουν ύστερα και οι δικηγόροι / δημοσιογράφοι. Και έρχεται λοιπόν το ξεκάθαρο όραμα, πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο είναι ότι ένας ηγέτης, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εντάξει, μπορεί να έχουμε φέρει το Χριστό εδώ κάτω να μας κατεβάζει, όποιον θέλουμε, πιστεύουμε, σε όποιον πιστεύουμε. Το Μεσσία. Πρέπει όμως να υπάρχει μια ομάδα δίπλα από τον ηγέτη, η οποία είναι επίσης εξίσου ανιδιοτελής, η οποία έχει υπερβολική όρεξη και η οποία συμμερίζεται το όραμα. Και βοηθάει το όραμα, γιατί ξέρετε και ο ηγέτης είναι φτιαγμένος άνθρωπος είναι. Κάποια μέρα μπορεί να πέσει και να πει: ξέρεις, δεν βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο, και να πρέπει να τον κρατήσει αυτή η ηγετική ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η ομάδα συνήθως σε πολλές χώρες μετά το 1995 που έγινε πλέον mainstream το institutional reform σε πολλές χώρες, λεγόταν Unit for Modernization of Government or Modernization of the State. Ακόμα υπάρχει φανταστείτε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ίσως είναι ένα από τα λιγότερα, από τις χώρες που λιγότερο ίσως το χρειάζονται. Υπάρχουν λοιπόν, αυτό είναι μία unit, μία ομάδα, η οποία πρέπει πάντα να υπάρχει δίπλα. Το τρίτο, ή το τέταρτο μάλλον, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία ξεκάθαρη, για να γίνει η θεσμοθέτηση, για να γίνουν οι δομές, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Δηλαδή, τι θέλουμε να φτιάξουμε, αυτός ο δημόσιος τομέας, τι τον θέλουμε και να τον κάνει, να κάνει τι ακριβώς. Θέλει να δώσει services, υπηρεσίες, θέλει να δώσει πράγματα, goods. Ποια κομμάτια του κάνουν τι, με ποια ιεραρχία, ποια είναι τα position descriptions, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο καθένας που είναι μέσα, ούτως ώστε να αξιολογηθεί για αυτό το οποίο είναι φτιαγμένος, έχει πάει για να δουλέψει και για το αποτέλεσμα αυτού. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι θα φτιάξουμε πρώτα την ιεραρχία και ύστερα ξεχάσαμε να κάνουμε τα υπόλοιπα ή θα πάμε στο τέλος να αξιολογήσουμε ενώ δεν έχουμε κάνει position descriptions και στο κάτω-κάτω της γραφής, στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρουμε τι θέλει να παράξει αυτό το δημόσιο. Και το δημόσιο το λέω σε γενικότερη έκφραση. Και το τελευταίο, αλλά το πλέον σημαντικό, είναι το πισωγύρισμα. Είναι θάνατος. Θάνατος. Και λάθος να κάνεις, στάσου στο λάθος σου. Δηλαδή είναι θάνατος, ειδικά στις μεταρρυθμίσεις στις δομικές, να κάνουμε πισωγυρίσματα. Γιατί? Γιατί εκεί είναι που καταστρέψαμε τα κίνητρα. Εκεί είναι, γιατί θέλουμε να έχουμε έναν δυνατό ηγέτη με ένα σταθερό όραμα. Γιατί είναι σημαντικό για τις μεταρρυθμίσεις αυτές που πάρα πολύ σωστά
είπε ο καθηγητής πριν, στην αρχαία Ελλάδα, πώς κατάφερα να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Έφερε, προσπάθησε σιγά σιγά να φέρει τον λαό να έχει συνείδηση, διαφορετική συνείδηση της πόλης και του πολίτη. Αυτό που λέμε citizen's awareness. Αυτό την συνείδηση την παίρνει γιατί θεωρεί πλέον ότι είναι και αυτός μέλος του συνόλου. Δεν είναι το κράτος και αυτός. Αυτός είναι το κράτος. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να υπάρχει αλλαγή. Πρώτον, να εμπιστευθεί ότι αυτό το καινούργιο κυβερνητικό σχήμα τίνει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τρέχει για να φτιάξει αυτή τη μεταρρύθμιση με αυτό το αποτέλεσμα, και να το εμπιστευθεί. Εάν λοιπόν ο ηγέτης τη μία μέρα λέει 100 δόσεις, την άλλη μέρα λέει 10 δόσεις, την άλλη λέει θα ανοίξουμε τα κλειστά επαγγέλματα, την άλλη τα κλείνει, την άλλη τα ξανανοίγει, κάποιος φεύγει από ένα κόμμα, ξαναπηγαίνει πάλι στο ίδιο κόμμα, ξαναγυρίζει πάλι στο άλλο κόμμα. Αυτό δηλώνει ότι στο τέλος της ημέρας όλοι μπερδεύονται. Και δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο κόσμος θα θέλει να πληρώσει οτιδήποτε και να θέλει να συμμετάσχει στα κοινά. Με τον απλό του οβολό της να πληρώσει τους φόρους του. Συμμετοχή. Άρα λοιπόν εδώ καταλήγουμε, έχοντας όλο αυτό στο background μας, καταλήγουμε στο ποια θα ήταν ο τρόπος για να τώρα σας είπα, τέλος πάντων, ο Τσελεμεντές τη λέξη, λέει εκτέλεση. Πώς λοιπόν πάμε. Όταν λοιπόν έχουμε αυτήν την δύναμη μαζί μας και έχουμε έτσι μια consciousness στο πώς θέλουμε να δουλέψουμε, εκεί αρχίζουν και γίνονται οι σωστές ερωτήσεις για να έχουμε την απάντηση. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Συνήθως έρχεται ένας ηγέτης, έχει μια απάντηση και λέει θα πάρουμε το γερμανικό μοντέλο. Α, όχι, λέει ο άλλος, το καναδικό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, γιατί είναι καλύτερο? Γιατί εγώ τώρα μόλις ήρθα, ξέρεις, πήγα εκεί και έχω κάνει και ένα διδακτορικό από το Μαγκίλ και είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Α, εντάξει, θα κάνουμε τότε το καναδικό. Όχι. Ο τρόπος που πρέπει να βρεις την απάντηση, η οποία πρέπει να είναι απάντηση αυτόχθονη για τη χώρα για την οποία δουλεύεις, έρχεται από σωστές ερωτήσεις που θα κάνεις. Δηλαδή, θα κάνω την αλλαγή του συστήματος από μέσα από το σύστημα, από έξω από το σύστημα. Θα δημιουργήσω παράλληλο σύστημα, το οποίο ίσως με το competition, με την ανταγωνισμό, καταφέρει να αλλάξει αυτό το δημόσιο σύστημα. Εγώ θα σας πω ότι έχω δουλέψει και στα τρία διαφορετικά μοντέλα. Δηλαδή, ήρθα στην Ελλάδα και μέσα από το 2009 που με κάλεσε ο κ. Παπανδρέου μου είπε, Έλενα μου, δεν μπορείς να είσαι advisor μόνο. Πρέπει να είσαι μέσα στο σύστημα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα στην ελληνική πραγματικότητα, την οποία πρέπει να καταλάβεις ότι μόνο αλλάζει από τα μέσα. I took him face value. Είπα, αφού λες και εσύ, ρε παιδί μου, ότι αλλάζει από τα μέσα, να πούμε από τα μέσα, να δούμε πώς αλλάζει. Πάμε, δεν αλλάζει καθόλου, γιατί είναι τόσο σπασμένο αυτό το σύστημα και όλοι κρατιούνται από το μικρό τους το λέπι. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα λέπι που κρατάει καθένας, ένα κομματάκι, γιατί είναι σπασμένο βέβαια το σύστημα. Και καθένας το κρατάει τόσο πολύ που δεν θέλει να το αφήσει και δεν θέλει ούτε να δει παραδίπλα. Άρα είμαστε στα μαθηματικά στο one-shot game. Κρατιέμαι εδώ γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται συνήθως σε συγκεκριμένες χώρες. Σε άλλες χώρες, όπως η Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Περού, όπου κάναμε αλλαγή του φορολογικού συστήματος και το IMF και το Economist έλεγε ότι είναι ένα από τα. Όχι, το έλεγε, είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο. Από τα καλύτερα στον κόσμο ως μεταρρυθμίσεις. Κάναμε ένα παράλληλο σύστημα, το οποίο τελικά κατάφερε μέσω κινήτρων να συγχωνεύσει το παλιό. Άρα λοιπόν το παλιό συγχωνεύτηκε σε ένα καλύτερο καινούριο. Ή αντίθετα, θα μπορούσες να έχεις, όπως κάναμε πάλι στο Περού, την μεταρρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, όπου είχαμε μία τυπικότητα του 80% και κατέληξε να μειωθεί στο 10%. Φτιάξαμε πάλι ένα παράλληλο σύστημα, το οποίο όμως αυτό άλλαξε όλη την οτροπία και το παλιό σύστημα έγινε ακριβώς όπως αυτό το καινούριο και συγχωνεύτηκαν πάλι και τα δύο. Δεν πρέπει πάντα να έχεις δύο συστήματα. Το ένα το έχεις απλά και μόνο μέχρι να γίνει η συγχώνευση. Αυτό που θα ήθελα τώρα εγώ να σας μιλήσω λίγο είναι ότι όταν όμως καταλήγουμε να έχουμε όλες αυτές τις καλές προθέσεις, έχουμε πάρει και τα καλά υλικά και τα έχουμε φέρει μαζί, ποια είναι τα προβλήματα που βλέπουμε
κάτω στο δρόμο, down the road. Τα προβλήματα συνήθως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ότι ο ηγέτης αρχίζει και γίνεται, χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα έξω, στο δρόμο. Αυτό το λέμε στα business, το CEO disease, δηλαδή η αρρώστια του ηγέτη, ο οποίος όμως καλείται να ηγηθεί και να πάρει decisions, να πάρει αποφάσεις. Εκεί λοιπόν ο ηγέτης μετά από μερικά χρόνια, συνήθως γίνεται μετά από μερικά χρόνια, άλλες φορές γίνεται από την πρώτη στιγμή, στη συγκεκριμένη στιγμή του Γεωργίου Παπανδρέου, γίνεται από τις πρώτες 10 μέρες. Τον καλύπτουν όλοι γύρω-γύρω και του λένε, μόνο από το Board of Directors θα ακούς τα νέα, δηλαδή ο CEO, Board of Directors, ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, από τους συγκεκριμένους που αυτοί αποφασίζουν ότι θα του λένε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θα του πούνε τι είναι αυτό που πρέπει να φοβάται, θα του πούνε τι είναι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα έξω. Αυτό λοιπόν κόβει την επαφή του ηγέτη με την πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις που παίρνει να είναι αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν αντανάκλαση με την πραγματικότητα και να χάνει ο άνθρωπος την εμπιστοσύνη και όλο αυτό το πράγμα το οποίο θέλει να κάνει τελικά να μην έχει σαθρές βάσεις. Εκεί λοιπόν θα σας πω ότι στην Ελλάδα θα σας μιλήσω για 10 λεπτά, για 10 λεπτά λέω, για 1 λεπτό, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχοντας ό,τι σας είπα αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα έχουμε πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι είναι ανιδιοτελείς. Μπορείτε δηλαδή εσείς τώρα να μου πείτε, έχουμε τυπικούς ηγέτες οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Τι λες τώρα, ανιδιοτελέστατοι, δουλεύουν για τη χώρα, για καλανόλευκη σημαία. Έχουμε φτάσει να είναι τόσο ιδιωτελής η ελληνική πολιτική, που η ελληνική σημαία έχει γίνει φαύλη. Φαύλη, πώς το λένε, λάθος. Τη χρησιμοποιούν άνθρωποι, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν, λες και μόνο αυτοί είναι σημαντικοί, αυτοί πρέπει να έχουν την ελληνική σημαία, οι υπόλοιποι δεν είναι Έλληνες. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Εγώ ως Ελληνίδα του εξωτερικού δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το δεύτερο είναι, αυτό έχει μπερδέψει η ιδιωτέλεια πολύ τα κίνητρα. Και εκεί είναι που κάναμε ένα πολύ, 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 πάρα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο ήταν αυτό? Εμείς οικονομολόγοι λέμε, όταν έχετε μία κρίση, τρέχτε να πιάσετε την ευκαιρία της κρίσης αυτής. Γιατί? Γιατί η κρίση, κύριοι, παγώνει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν κουνιέται τίποτα. Μέσα σε αυτά δεν κουνιούνται ούτε τα special interests, ούτε δηλαδή τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα που υπάρχουν, ολιγαρχικά ή άλλα, συνδικαλιστικά. Άρα, αφού τους έχεις όλους παγωμένους, γιατί η κρίση τους πάγωσε ένας τρίτος παράγοντας, εκεί έρχεται η ευκαιρία όπου μπορείς να αλλάξεις τις συμπεριφορές και τα κίνητρα, ώστε να τους φέρεις μαζί για να δημιουργήσεις μια μετατροπή προς το καλύτερο. Δυστυχώς τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία και τρέχουμε πίσω από αυτήν τώρα. Δυστυχώς. Και θα έλεγα ότι εμείς έχουμε την τάση να μην χάνουμε ευκαιρία, να χάνουμε ευκαιρία. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, οι οποίες δυστυχώς. Και τώρα μας έχει μείνει πολύ μικρό degrees of freedom για να υπάρξει μια άλλη ευκαιρία, ίσως, δεν ξέρω. Εκεί δηλαδή τι κάναμε? Δεν φτιάξαμε ένα δικό μας εθνικό σχέδιο. Ακόμα δεν έχουμε δικό μας εθνικό σχέδιο. Περιμένουμε από άλλους να μας δώσουν το εθνικό μας σχέδιο. Δεν κάναμε ερωτήσεις για το ποιος ήταν ο λόγος της κρίσης που ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθαν 10 άνθρωποι από το εξωτερικό και μας είπαν, ο λόγος σας είναι ότι έχετε, ξέρω εγώ, κρίση λόγω liquidity crisis. Ή έχετε κρίση επειδή είσαστε τεμπέλιδες. Ή έχετε κρίση επειδή είσαστε, ξέρω εγώ τι. Ό,τι θέλετε ακούγαμε. Ήρθε κανένας από εδώ, από μέσα, από τη χώρα αυτόχθονας να πει, ρε παιδιά, ένα λεπτό, να βρούμε ποιοι είναι οι λόγοι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δεν το κάναμε επίσης. Και τελικά κάναμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μπερδέψαμε, δεν ξεκαθαρίσαμε τους λόγους της διάγνωσης και μπερδέψαμε τους νομοταγείς με τους παράνομους. Και τους μπερδέψαμε τόσο πολύ που τελικά όλοι είναι εναντίον όλων και εναντίον της διάσωσης, αν θέλετε να την πούμε έτσι, και των καλών του μνημονίου και των κακών του μνημονίου. Και καταλήξαμε λοιπόν να έχουμε. Γιατί βάλαμε, σας είπα στην αρχή, ότι παραδοσιακά υπήρχε μόνο αυτή η μεθοδολογία ότι θα κάνουμε μόνο μακροοικονομική πολιτική και όχι θεσμικές αλλαγές, δομικές, διαρθρωτικές αλλαγές όπως λέω εγώ.
κολλήσαμε στις μακροοικονομικές, φοροεισπρακτικές και δημοσιονομικές αλλαγές, αλλά εκεί όμως η ατυπικότητα άρχισε να μεγαλώνει περισσότερο. Και μια ατυπικότητα δεν είναι μόνο η γκρίζα οικονομία, δεν είναι η παράλληλη οικονομία, δεν είναι η παράνομη οικονομία, είναι όλα αυτά συν το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσεις γρηγορόσημο για να κάνεις κάτι. Γιατί η δομή είναι τόσο μπερδεμένη που δεν μπορείς να την καταλάβεις. Δεν υπάρχουν, πείτε μου, βρείτε μου δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια ακριβώς εμπειρία, την ίδια ακριβώς εμπειρία στο να αγοράσουν ένα ακίνητο. Έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο ο ένας που το αγόρασε με έναν άλλον που το αγόρασε στην ίδια χώρα. Η ατυπικότητα λοιπόν μεγάλωσε περισσότερο. Κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Ελλάδα για την ατυπικότητα και θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολύ και γι' αυτό έχουμε αυτό εδώ. Ένα λεπτό να σας το δείξω. Όχι αυτό, αυτό. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος για να μπορέσει να γίνει μια αγοροπολισία στη χώρα μας. Θέλει περίπου κάποια 27 steps, 27 βήματα. Θα μιλήσει κάποιος και για το κτηματολόγιο. Είναι ένα κομματάκι του το κτηματολόγιο. Συνεχίζει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Πώς θα έπρεπε να ήταν, έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος θέλει να αγοράσει κάτι, πρέπει να πάει στον αυτόν που θέλει να το αγοράσει, κάνει ένα συμβόλαιο, το εγγράφει στο Land Registry και τελείωσε υπόθεση. Εντάξει. Άρα λοιπόν, τι κάναμε, γιατί είναι εύκολο όμως να γίνει, παρόλο που έχουμε χάσει ευκαιρίες. Θα σας πω μόνο, στο Περού όταν εγώ δούλεψα και συνέχισα να βλέπω την αλλαγή τώρα, μια χώρα η οποία είχε πληθωρισμό 1.000.000% χρεοκοπία, μια φτώχεια 60%, καταφέραμε να αλλάξουμε με τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ηγήθηκα και εγώ, δομικές, το πάνω κάτω. Δυστυχώς δεν έχω ένα βίντεο που ήθελα να σας δείξω ενός λεπτού, που δείχνει το πριν και το μετά. Αυτή τη στιγμή, άμα πάτε στη Λίμα, θα δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες επενδυτές οι οποίοι έχουν πάει. Δεν θα σας πω το όνομα, αλλά θα τους αναγνωρίσετε μετά. Είναι με ανάπτυξη 8% τα τελευταία 13 χρόνια. Η φτώχεια έχει πέσει στο 20%. Και πραγματικά δεν έχουμε δει. Γιατί υπήρχε όραμα, υπήρχε ηγεμονία και υπήρχε όρεξη. Αυτό θέλω να πω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν πήρα λίγο παραπάνω το χρόνο σας.